Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στον Λίμπερο 107,4 έτοιμο να σας υποδεχθεί, έτοιμο να σας συντροφεύσει, έτοιμο να το συντροφεύσετε στην πιο δύσκολη στιγμή, στην πιο δύσκολη ώρα. Πόσες φορές μπορεί να έχω κάνει αυτή την εισαγωγή, αλλά τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε. Ό,τι νιώθουμε το λέμε. Τα σώψυχά μας καταθέτουμε καθημερινώς 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη για όλον τον γνωστό και άγνωστο κόσμο. Φορτσάτη δυνατή και οι ακροατέ της εκπομπής, με το που μου ακούσανε να βαριά να στενάζω, λέει κάτσε να πάρουμε αυτήν την ψυχούλα, χτυπήσουμε λίγο την πλατούλα. Όχι να ρευτεί, αλλά να ονειρευτεί. Λέμε και κανένα τέτοιο. Μια φορά να σπάσει ο πάγος. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα. Καλημέρα από Ξηδική Σταυρούπολη. Ένα 05 ή μάλλον Δέλτα Π. Ότι Δέλτα Μη, όχι. Έτσι. Τρέμει το φιλοκάρι μου να ακούσω τη γυναικεία φωνή της Κατερίνας. Δεν μποντάρεται πλέον. Πώς σε έχω αρρωστήσει στο μυαλό όταν βλέπεις το λιμιό? Ναι, τελείως. Και εγώ το ίδιο, να πούμε. Έτσι. Βλέπω λιμιό και σκέφτομαι το φουρνάρι. Τελείωσε. Κανονικότατα. Δεν μου λες, σε έχω μάθει τόσα χρόνια. Καμιά βλακία θα βλέπεις χθες στο YouTube, κανένα καμένο μάτι, κανένα αυτό. Και δεν θα κοιμήθηκες καλά και θα σηκώθηκες και βλακίες έκανα. Καλά, σίγουρα, εννοείται. Πώς λέει αυτό το καταπληκτικό στα ημισκούμπρια, πάλι ξενύχτησα με το φιλάθλον καφενείο, πάλι ξενύχτησα βλέποντας και μια χαζομάρουλα. Και έτσι, για κάνα, αυτοί είμαστε. Και μετά λες τι βλακία έκανα. Ναι. Όλοι, εντάξει, όλοι το παθαίνουμε. Καλά, εννοείται, που το συζητάμε. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες, ναι. Ναι. Είχαμε το Batman, το ξέρουμε όλοι, τον Batman της καρδιάς μας. Mm-hmm. Τώρα μάθαμε και το Superman. Ποιος είναι ο Superman? Ο Πασχαλάκης. Αρχίσαμε. Σαν το Superman βγήκε. Αρχίσαμε, ακόμα δεν... Η αρχή και το τέλος, βέβαια, και την αρχή την έκανε ο άλλος που έκανε τέλειο κοντρόλ εκεί με την σαραντάρα μπαλιά που έκανε ο Πορτογάλος. Ναι, πέρασε ο τερματοφύλακα και το έχασε στο κενό τέρμα. Ναι. Περίμενε στη γωνία, περίμενε στη γωνία μια τέτοια. Γι' αυτό είσαι ευτυχισμένος. Χάμπι, γελάμε και τα μουστάκια σου. Λες αμάν, πώς θα κερδάει η ομάδα. 9-2. Δεν είναι τυχαίο, λες τώρα. 18-2 Πρίγιοβιτς. Ναι. Και 9-2 αυτός. 18 έχει ο Λιμιός. Ναι. Α, μάλιστα, εντάξει. Είδες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτήν την τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είδες, φίλε, τι. Μάλιστα. Κατάλα. Τα άλλα καλά, τώρα με έρχεσαι με τη σαγούγη, ξέρεσα τι ήθελα. Σε καταγγέλω. Ναι, όχι. Λοιπόν, έχει ένα μήνα που έκανα Instagram, έγινα Instagrammer. Ναι, influencer. Εχθές καθώς κοιτούσα, ας πούμε, τις φωτογραφίες, τα πιο λίγα likes τα έχω με σένα που κάναμε τη Βασιλόπιτα, ρε. Ναι. Έχω το celebrity της Σταυρούπολης με Βασιλόπιτα BBC και με διαφορά έχουμε τα πιο λίγα likes. Αυτή μας τη celebrity. Τι πώς γίνεται, τι αναζητήσει, αυτή είμαστε, αυτή είναι η celebrity της Σταυρούπολης. Πες μου μια celebrity που έχει βγάλει Σταυρούπολη. Μετά το Λεωνίδα Βελή, ας πούμε, κάποιος σταυροπολίτη γνωσμένης αξίας. Του Κόλκα. Εντάξει. Καλά και αυτός είναι γενίτσαρος, εντάξει, μισός. Όχι, η Μαριάθη Κεφάλα και αυτή. Τι. Σταυροπολίτης είναι δικιά μας. Ναι, την έχω ακούσει εκεί, λέει, πίσω από τα γνώμια μου. Εντάξει, εκεί που ήταν η καλύβα ιστορική, που έχει παραμείνει κιόλας σωστά η καλύβα, παρόλο το δεν ισχύει. Ναι. Δεν υφίσταται το ιστορικό αυτό κέντρο πολιτισμού. Θα έπρεπε να χτιστεί ένα νέο μνημείο, ένα νέο Σταύρος Νιάρχος, θα έλεγα εγώ. Ένα Μαριάνθη Κεφάλα, δεν θα ήταν πολύ ωραία, ας πούμε. Ναι. Ίδρυμα Μίζωνος Πολιτισμού Μαριάνθη Κεφάλα. Γιατί όχι, για να εμεινήσει εκείνη την περιοχή που δεν είχε μόνο την καλύβα, είχε και πολλά άλλα μαγαζιά ιδιαιτέρου έτσι ενδιαφέροντος για τους παλαιότερους. Δεν τα πρόλαβες εσύ αυτά, είσαι μικρός. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό το είχαμε πει και μια άλλη φορά, τώρα μακρηγορούμε. Ναι, καλά εννοείται. Αυτό δεν ξέρω, το είχε πει ο Μπισικότσης, δεν ξέρω, λέει, τα σκυλάδικα βγήκανε, λέει,
Έτσι πως είχε αυτά τα μαγαζιά για αυτά. Ναι. Είχε πολλά σκυλιά. Ναι, είναι ένας αστικός μύθος. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να είναι από εκεί. Αλλά τέλος πάντων, την έχω ακούσει και εγώ αυτή την εκδοχή. Πάμε στα σκυλάδικα, λέει, εκεί που έχει. Ναι, που δίνανε τα φαγητά, δεν ξέρω. Άλλοι λένε ότι από το πολύ έκο που βάζανε οι καλλιτέχνοι, ας πούμε, και ακουγόταν αυτό το. Ναι. Ότι ήταν, ας πούμε, σαν κραυγή σκύλου, τέλος πάντων. Πότε θα κάνουμε εκπομπή με έκο? Δεν το έχω βρει στην κονσόλα. Πρέπει να. Άμα το βρω, εννοείται. Κατευθείαν. Μάλιστα. Έγινε. Σε κόβω, φιλιά. Ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά, κυρίες και κύριοι, με αναφορά στο χθεσινό αποτέλεσμα ασφαλώς το ανεπιτυχές του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανιόνιο. Και μόλις ακούστηκε ότι ο ΠΑΟΚ τα έφαγε, κατευθείαν τσουπ. Έσκασε ο φίλος μας ο Top Gun εδώ στην εκπομπή. Πρωί-πρωί. Περίμενες. Ένα χάσει ο ΠΑΟΚ για να φύγει. Αφού ήταν δουλεμένο στην προπόνηση του Σέρα. Ναι, είπα θα έρθω Τετάρτη και με λες, αλλά Πέμπτη. Ναι. Λες και ήξερε. Ήξερε. Εσύ το είχε. Έφερε τίποτα τοπογραφικά εδώ, έχει να τα λύσει. Αυτά είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα. Έτοιμα, ναι. Όποιο θα ζητήσει. Ναι, εδώ. Θα τα καταθέσουμε ενώπιον όλων. Ναι, βέβαια. Ενώπιον. Και φωτογραφίε για να μπορούν να ελεγχθούν. Έτσι. Ο φίλο μου τον Γκάν θα μου κάνει παρέα σήμερα. Μια ημέρα δεν ξέρω αν θα είναι δύσκολη για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει το παιχνίδι της Κυριακής, νομίζω ότι σε τρίτο-τέταρτη μοίρα περνάει το 2-1. Στα μάτια, να μην σου πω ότι θα δουλέψει ευνοϊκά. Ευνοϊκά, έτσι, ας πούμε, λίγο να ξυπνήσει, όπως είχε συμβεί και με την Παναχαϊκή, δηλαδή. Λίγο να κόψει τον οξυζηνέ από τα μαλλιά, μπας και ξέρω εγώ. Αρχίσαμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Άρε μπάμπη, δεν κοιμήθηκα. Γιατί δεν κοιμήθηκες βέβαια, αγόρι μου? Γιατί πάω να την πέσω για ύπνο κατά τις 1 η ώρα το πρωί. Ναι. Και κατά τις 2.30 ρε φίλε βλέπω ένα όνειρο. Οχ. Διαπλανητικό. Τι όνειρο είδες? Μου διέλυσε την ψυχολογία. Ναι. Τι όνειρο, δες το εξηγήσουμε εμείς. Κάτσε να μου το εξηγήσεις μπάμπη. Ναι. Το όνειρο ήταν περίεργο μπάμπη. Οχ. Δηλαδή είδα στο όνειρο ότι εγώ είχα πάει στην Καραϊβική, ήμουνα στη Ζαμάικα. Ναι. Το εισιτήριο το έχω κλείσει, το ξέρεις. Εντάξει, ναι, βεβαίως το ξέρω. Αλλά η Τζαμάικα δεν είναι εκεί. Ναι, η Τζαμάικα δεν είναι εκεί. Το εισιτήριο μπάμπη είναι κλεισμένο. Ναι. Και πληρωμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, και βλέπω τώρα ότι είμαι στη Τζαμάικα στην παραλία. Εκεί που κάθομαι τώρα στην παραλία κάτω από ένα νίσκιο. Ναι. Έρχεται μια γριά. Ναι. Τι είναι αυτές οι γριές ρε φίλε? Τι? Ηρακλής. Μην λες, μην βάζεις. Ρε, και εγώ καταλαβαίνω, ας πούμε, μια ηλικιωμένη κυρία τώρα πρωί και εσύ. Δεν θέλω να πάρτες πίσω τις εκφράσεις. Χίλια χρόνια Ηρακλής, ρε. Και τι έχουν ζήσει οι γριές ρε φίλε? Ναι, τέλος πάντων. Έχουν ζήσει. Και έρχεται και μου λέει, λέει ήρθες εδώ, αλλά δεν είσαι για εδώ. Ναι, για πού είσαι? Και λέω για πού είμαι. Θα σε πω εγώ. Λέει εσύ θα πας στη ζούγκλα. Θα πας στη ζούγκλα μου. Με τον Ταρζάν. Τώρα έχω Τζαμάικα, Γιάννης Καλατζής. Τώρα με βάζεις, ας πούμε. Θα πας στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Ρε άκου που σου λέω τώρα. Και μου λέει και καλά. Και λέω πού θα πάω. Εγώ δεν ξέρω, λέω. Εγώ δεν είμαι για τη ζούγκλα. Τι θα τρώω, τι θα κάνω, ας πούμε. Θα με φάνε τα άγρια θηρία. Κάποιος πρέπει να φάει αυτήν την τροφική αλυσίδα. Θυμάσαι, λέει, που είχες δει ένα προηγούμενο όνειρο, λέει, του Ποκαχόντας. Σύνδεση με τα προηγούμενα, λέει. Ποκαχόντας. Ναι. Λέω, πού το ξέρεις ότι είχα δει την Ποκαχόντα? Ακούω λόγω επειδή. Μου λέει, δεν ξέρω, λέει, το ξέρω. Μάλιστα. Δεν σε νοιάζει. Ναι. Λέει, σε περιμένει, λέει, σε ένα δέντρο, θα σου πω εγώ, λέει, πως θα... Μου δώσε και ένα χάρτη, δηλαδή, στο... Μεγάλο όνειρο όμως αυτό, τρέξτο. Ναι, στο δέντρο, λέει, το οποίο είναι 250 μέτρα ύψος, δηλαδή, αυτό είναι, δηλαδή, Empire State Building, να πει. Empire. Empire. Ναι, και είναι εκεί σπηλιά, λέει, και μπαίνεις μέσα, και σε περιμένει, λέει, εκεί υποκαχώντας, λέει, πας εκεί, λέει, θα... Λέω τι θα τρώμε. Λέει έχει τροπολία η ζούγκλα. Λέει στη ζούγκλα, λέει, κάποια ζώα τρώνε άλλα ζώα. Εσείς, λέει, θα πηγαίνετε με την Ποκαχόντας όταν θα τα έχουν σκοτώσει τα ζώα τα αυτά που θα έχουν σκοτώσει τα άλλα και θα τρώτε, λέει, όχι από τα αποφάγια, θα τα διώχνετε εσείς γιατί αυτά θα σας έχουν μάθει οι κρυοπόλητες. Ναι, θα σας δίνουν τέλος πάντων του καθητής, ναι, θα φροντίζουν για σας. Ναι, θα σας δίνουν. Ναι. Θα τρώτε κρέας. Ψάρια, λέει, εδώ θα σε μάθει, λέει, ένας αύριο πώς να ψαρεύεις. Άρα ψάρια, λέει, θα τρως. Ναι. Κρέας,
Λέω και γαλακτομπούρεκο, ρε φίλε. Το σημαντικότερο. Μην τα θες, λέει, και όλα δικά σου. Λέει και γαλακτομπούρεκο στη ζούλα. Θα έχεις, λέει, την Ποκαχόντα, τα κρέατα, τα ψάρια. Κανα πορτοκάλι, κανα... λέει, πορτοκάλια, μανταρίνια, λέει, ξέχασέ τα. Αλλά η Ποκαχόντα, λέει, θα σου φτιάχνει κάτι χόρτα, λέει, έχει εκεί περίεργα. Λέει, θα βράζεται χόρτα, λέει, και θα τρώτε. Μάλιστα. Λευτέρη, άσε τα υλικά αγαθά με το φεγγάρι, με το φεγγάρι. Τα χόρτα θα είναι γλιστρίδα σίγουρα, τα χόρτα που θα σου βράσει και θα τρώσει. Πότε φεύγω, με το φεγγάρι, ρε, τι γίνεται. Γιατί δεν λέτε. Μόλις μάθεις να ψαρεύεις, γιατί λέει, άμα δεν ξέρεις να ψαρεύεις, δεν σε θέλει. Τι όνειρο είναι αυτό, αυτό κανονικά δεν θα έχει τελειώσει ακόμα, μέχρι τώρα θα κοιμόσουν, άμα είδες τόσο μεγάλο όνειρο. Πλάκα με κάνεις κι εσύ. Ε, φίλε, λες να είναι αλήθεια, να με περιμένει Ποκαχόντας στο δέντρο. Δεν πας, δεν πας να δεις μια βόλτα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Δεν πας να δεις μια βόλτα, λέω εγώ. Αυτό το δέντρο μου λέει, έχει κάτι ρίζες μου λέει, γιατί είναι 250 μέτρα ύψος. Έχει κάτι ρίζες μου λέει. Ούτε η φασολιά του τέτοιου. Αυτές οι ρίζες, ακούς Μπάμπη, είναι συμπαντικές λέει. Μάλιστα, τώρα αρχίζει και το πας καλά. Γιατί έχουν πάει πολύ βαθιά και έχουν επικοινωνήσει λέει με τις πέτρες και οι πέτρες έχουν μιλήσει στις ρίζες και έχει αποκτήσει αυτό το δέντρο μεγάλη γνώση. Πετροδογνωσία. Μάλιστα. Εκατομμύρια χρόνια γνώση έχει αυτό το δέντρο. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ μου λέει, αυτό το δέντρο θα έχει και κάποια κατοικίδια απ' έξω, οπότε να ξέρει τι λέει. Ναι. Όταν θα φεύγετε με την Ποκαχόντα, στα κατοικίδια θα το φυλάνε το δέντρο. Μάλιστα. Θα είναι συναγερμός, δηλαδή δεν μπαίνει κανένας μέσα. Μόνο εσύ και η Ποκαχόντα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας αυτή την καταπληκτική εμπειρία. Στα πέλαγα, Τι ωραία. Κάθε πρωί να κάναμε ταξίδια για την Τζαμάικα, αλλά τα κάνουμε διαμέσου του φίλου μας του Λευτέρη. Ύστερα το βραδάκι. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Περιμένα να τελειώσει το όνειρο του Λευτέρη. Βέβαια. Με ένα όνειρο θα ζω. Να φτάσω στον Αμαζόνιο. Πάντως, μου φάνηκε, ρε παιδί μου, έτσι, έχω ένα χρησμό για το όνειρο του Λευτέρη. Ναι. Ψάχνω το Μελισανίδη στην Αμερική. Λες. Ναι, σίγουρα. Κάτι μέτοχη. Το ψάχνω, ναι. Γι' αυτό είναι έτσι, γι' αυτό και εγώ ζώρικο. Μπορεί να ψάχνει εκεί στο δέντρο. Λοιπόν, χθες το παιχνιδάκι μαγική εικόνα ήταν. Μάλιστα. Εντάξει, δεν ανησυχούμε, μια χαρά. Εγώ είπα και με ήττα, με ένα γκολ διαφορά, είμαστε, την πρόκληση την έχουμε πολύ εύκολα. Με τον Μπανιόνι, ο οποίος μέχρι... να του δώσουμε την ευκαιρία εμείς, δεν είχε κάνει τελική, έτσι, και μηδέν τελικές το 70 μέχρι που έβαλε τον κόσμο. Βέβαια, για τους λάτρηδες της στατιστικής, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε πουθενά, την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ σε αγώνα κυπέλου, νοκάουτ, στη Νέα Σμύρνη, έχασε στο 90 από τον Πανιόνιο, αποκλείστηκε. Θυμάσαι πότε ήταν αυτό? Όχι, δεν θυμάμαι. 1997, πότε, με τον Ναλιτζή. Τότε ο Πανιόνιος, πότε το πήρε ο Πανιόνιος, το 97, που είχε πάει τελικό, είχε αποκλείσει τον ημιτελικό τον ΠΑΟΚ, είχε σκοράρει 1-0, είχε κερδίσει μέσα στη Νέα Σμύρνη με ένα γκολ στο 90 κάτι, ήταν και λίγο επιθετικό φάουλ. Τελικό με ποιο, με τον Παναθηναϊκό. Και έπαιξε με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, με ένα Λιτζίνα σκοράρει και στον τελικό, είχε σκοράρει και στην Τούμπα στο 1-1, με Γιάννη Καμίτση να βγάζει βαμμένο μαλλί σέντρα από τα δεξιά. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Γι' αυτό μην το έχει τόσο σχήνη κορδόνη. Το έχω σίγουρα. Εντάξει, μου αρέσει αυτή η σύνδεξη. Εντάξει, το μυαλό μας είναι καρφωμένο στο παιχνίδι της Κυριακής. Ευτυχώς να πούμε ότι οι σύνδεσμοι αντιλήφθηκαν το λάθος τους και ακυρώσαν τη συγκέντρωση για τη Μακεδονία. Γιατί θα είχαμε, είμαι σίγουρος, θα είχαμε, φίλε, δύσκολες καταστάσεις. Βούτυρο στο ψωμί των φίλων του Ολυμπιακού. Από και πέρα, εντάξει, ήταν μια ήττα, Μπαμπίνο, ας δίνουμε και λίγη χαρά στο τόπο κάνω που είναι δίπλα. Απέναντι. Γιατί τέτοιες χαρές μπορεί λίγο να ζήσει. Να μας πει άμα χάρη. Αυτά τα αισθήματα είναι αμοιβαία τώρα, γιατί το αλλάζεις. Γιατί όταν ήμασταν εμείς στα χωράφια εσύ του μπουρ που το έκανες, ήταν δίθεν καλαμπουράκι και τώρα όταν λέμε εμείς κάτι, εμείς είμαστε κακοί. Αυτό το πράγμα θα είναι πάντα, σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι οπαδική υγεία, με την καλή έννοια. Βέβαια. Πώς θα γίνει τώρα.
Έτσι, συμφωνούμε. Είναι. Αλλά νομίζω ότι ο Βγκάρ αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πρόσχερες χαρές αυτές. Αυτό εντάξει, είσαι δυνατός. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε. Τώρα το πρόσχερες. Θα βλέπεις τα επόμενα χρόνια. Κοίταξε να μην το πάρεις φέτος, γιατί μετά στην επόμενη τερτικό του πενταετία. Ο χοντρός από κάτω ετοιμάζεται. Εγώ θα πω κάτι που λένε οι Αμερικανοί για ισχύει πάντα. Πάντα όμως. Money talks. Α, μάλιστα. Money talks. Ναι, εντάξει, αλλά είναι 7 χρόνια. Ό,τι και να λένε οι χοντρούλιδες και οι κούλιδες. Παιδιά, τι έχουν οι χοντρούλιδες, σας παρακαλώ τώρα. Εγώ. Εμείς χοντρούλιδες είμαστε. 7 χρόνια εδώ, 7 χρόνια και σου αγοράζει Σλοβάκος, σου αγοράζει ο Στρογότος, αντί να πάει να σε πάρει 3-4 που έλεγε και ο Ζαγόρ, τίποτα τσογλάνια με την καλή έννοια ο Αμερικάνος, να πέσουν και τα τσιμέντα από την Τούμπα. Κοίταξε. Δεν έρχονται όλοι εύκολα σε μια ομάδα. Πάλι. Σε μια πώς χώρα, δεν έρχονται αφού έχεις ραγδαία άνοδο, πας για πρωτάθλημα, έπαιξες σε Ευρώπη. Γιατί να μην έρθουν. Όταν ήρθε δηλαδή τα 7 χρόνια που είναι εδώ ο Σαββίδης και ανέλαβε τον ΠΑΟΚ, έτσι ήταν ο ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο που είναι όχι, τώρα. Όχι, αλλά δεν θα μπορούσε. Εδώ ο Άρης από το πουθενά με τον Παλετοφόρο έφτασε και έχει ας πούμε 3-4 παίχτες αξίας οι οποίοι χωράνε και στον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό, τυχαίο. Ήρθε, ξέρω εγώ, ο παππούς. Έχει 3-4 δανεικούς, θα πει. Άλλο καπέλο εκείνο, βράστο. Όχι, δανεικό δεν έχει κανένα. Δανεικό. Δανεικό. Εκτός το Ματέο, δεν ξέρω πώς είναι και δικός σας δανεικός. Οι υπόλοιποι και που λέτε τώρα για τους Ολυμπιακούς και αυτά, όλοι είναι. Γιατί δεν ξέρω άλλο που να έχει να χωράσει τον πάγο, γι' αυτό εκτός ελεύθεροι. Το Ματέο. Μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, Παπίνο, ξέρεις τι μου θυμίζει, τι λέει την καλύβα. Για πες. Την πρόταση κάπου τη. Στην γυλαίκα μου. Σε καλύβα την έκανες. Όχι στο η οποία στο έγινε στην καλύβα. Α, αλήθεια. Εντάξει, είσαι θεός. Έκανες πρόταση γόμενες στην καλύβα εκεί του Λευτέρη στο Αμαζόνιο είμαι ακόμα. Από το Καχόντας. Επιστρέψαμε. Έκανες πρόταση γάμου ρε θεέ στην καλύβα το μαγαζί. Ναι, λέει το πρωί κάπου εκεί. Εγώ παραλίγο θα έκανα μπάτσελο ρε. Εντάξει, τέλεια. Σε ευχαριστούμε για που το μοιράστηκες μαζί μας. Φιλιά. Ξημερώματα τώρα. Φαντάσου τι είχαν εκεί πέρα που είχαν ρουφήξει. Οι άλλοι που ήταν απέναντι από την είσοδο του τέτοιου, πώς λεγόταν, και εκεί είχε ένα μεγάλο. Απέναντι από την είσοδο του Παύλου Μελά. Το στρατόπεδο. Ναι, ακριβώς. Είχε ένα ακόμα, δεν το θυμάμαι τώρα. Γύρω κι αν ήταν. Δεν το θυμάμαι, είναι για πιο παλιούς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Μηδένι στο πηλίκο εδώ, καλημέρα. Μπανκ. Νάτος. Νάτος. Καλημέρα. Να πω το φίλο το Λευτέρη να προσέχει εκεί στην Τζαμάικα να μην πάθει καμιά τροπική δηλητηρίαση. Τροπική δηλητηρίαση, ναι. Είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσω ούτε για το Σκιώπη, ούτε για τον Φετφαντζίδη, ούτε για τον Τολιόπουλο, ούτε για τον Μανιάτη, ούτε για τον Αβράμ που θα έρθει του χρόνου και μετά θα κάνει. Ο Μανιάτης είναι στην Κλουζ. Υπέγραψε. Καλημέρα το φίλο μου. Ναι, πολύ λοιπόν, καλημέρα. Πολύ καλή. Είναι εκπομπή του κυρίου Αυτιά. Πήρα να ρωτήσω τον τοπογράφο. Λοιπόν, γιατί έφαγα μια κεφαλιά χθες. Ναι. Έχω ένα αγροτεμάχι, ο φίλος μου τοπογράφε. Για πες. Στην Καλλικράτεια. Α, για κτηματολόγιο. Ναι. Θα το κάνω εγώ. Ναι, και μαθαίνω. Τι. Να το βάλεις μαζί με το τέτοιο. Να το βάλεις εκεί στο Φίνικα, να το μετακινήσεις. Ναι, να μιλήσω. Έχω πρόσβαση και στον πρώην υπουργό να το δώσει φιλέτο σε σένα. Ναι. Αφού είσαι οπαδός. Για βες. Λοιπόν, και μαθαίνω χτες ότι περίμενα τόσα χρόνια να μπει. Είχαν μπει όλα. Αυτό δεν είχε μπει. Μπήκε στο σχέδιο κανονικά. Είναι οικόπεδο πλέον. Είναι μεγάλο. Ναι. Αλλά μαθαίνω ότι έχει χαρακτηριστεί για πάρκινγκ. Ναι. Δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό μόνο τίποτα, άμα χρειαστεί να γκρεμίσει. Γιατί δεν έκανες έσταση, ρε. Πού είσαι, όλος στην Τούμπα πας. Τώρα έγινε. Όχι. Αυτά γίνεται η μελέτη. Τώρα δεν ξέρω άμα κάνουμε κοιλιά στην τέτοια. Μπορώ να στα πω κατηδία και εκτός αέρα. Όταν γίνεται ένα τοπογραφικό διάγραμμα, γενικότερη μελέτη για να μπει συμπληρωματικά ή να επεκταθεί το σχέδιο κάποιου οικισμού, κάποια πόλη, οτιδήποτε, αυτά γίνονται, εγκρίνονται και μετά αναρτώνται στην κοινότητα και πας εσύ, βλέπεις που είναι το δικό σου και κάνεις την ένστασή σου. Γιατί δεν παίρνεις το Γιάννη Ιωαννίδη να κάνεις ένσταση. Γιατί δεν παίρνεις το Γιάννη Ιωαννίδη. Τώρα μόνο δικαστικά μπορώ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι προβλέπει. Τέλος γιατί πάντων. Και αυτές οι ενστάσεις αυτές έχουν κάποιο χρόνο τέτοιο. Δεν μπορείς. Ναι, ούτως ή άλλως υπάρχουν. ΕΣΑΗ. Δεκάδες χιλιάδες. Εσύ τι έχεις εκεί, έχεις ένα σπιτάκι. Ορίστε, δεν έχω τίποτα, είμαι νόμιμος. Αυτή ήταν η βλακία. Άλλο θέλω να πω. Αν έχεις σπίτι, δεν πρόκειται να στον κρεμίσουν ποτέ. Αν θες να κτίσεις,
που αν μπήκε στο σχέδιο κτίζει τα 450 μέτρα, ενώ εφόσον ήσουν αγροτεμάχιο, εκτός σχεδίου ήθελες 4 στρέβατα, εσύ ήσουν απλούσιος και δεν το ήξερες. Κατάλαβες πόσα στρέβατα είναι, γιατί στα 450 μέτρα χτίζεις εντός σχεδίου, δεν ξέρω και τους όρους δόμησης. Είναι αυτό που πήρα το πρικοσύμφωνο. Κανονικά με κοροϊδέψαν. Ήταν και άσχημα. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάνε και στην τεχνική υπηρεσία της κοινότητας που ανήκεται. Θα πάω με ήπιο τρόπο στην αρχή. Θα πάω. Τι ήπιο, τώρα αυτά είναι λιγμένα που λένε. Πες ότι είσαι και γνωστός του Ιβάν, κάτι θα γίνει. Ναι. Πες ότι είσαι γνωστός εδώ της εκπομπής. Μου κάνει εντύπωση, επειδή είναι κεντρικό, είναι παραλιακό, είναι κεντρικό, είναι γωνιακό. Γι' αυτό το καραπάκι. Γι' αυτό το καραπάκι. Μάλιστα. Θα τους βολέψω διαφορετικά. Μπάμπη, θυμάστε που είχα πει σαν γρήγορα να πω μια περίπτωση με την κόρη μου που δεν είχαν καθηγητές. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα θα πάρουν βαθμούς, επειδή συνολικά κάνανε αρχαία και ιστορία σύνολο 4 μαθήματα στο τετράμινο. Ναι. Δεν θα τους δώσουν βαθμούς. Εγώ φυσικά θα κάνω μεταγραφή το παιδί. Πού θα το πας? Θα το πάω στο διπλανό σχολείο. Έφυγα από ένα μεγάλο σχολείο και ήρθα σε ένα άλλο μεγάλο σχολείο και τέτοια. Κανονικά, όχι δανεικό όμως. Λοιπόν. Και να πω και... Θα πάρεις το δελτίο, το δελτίο. Θα πάρω το δελτίο. Μην μιλάς για τα δελτία, γιατί εμένα μια ομάδα της πόλης μου είχε κρατημένο το δελτίο για χρόνια. Στο κάρφωσε. Μια παθητική ομάδα. Ναι, ναι. Μια ομάδα εκεί του φίλου σου. Τι δουλειά έχεις εσύ εκεί? Είχα κάνει ένα λάθος και μου καρφώσανε το δελτίο για χρόνια. Και δεν θα πάρουν βαθμούς, ωραίο αυτό, πρωτοτυπία, μάλιστα, μ' αρέσει. Οπότε μην μου μιλάτε για μπάσκετ εμένα. Λοιπόν, έτσι. Και για την περίπτωση της Καλαμαριάς, για το παιδάκι, για όλο αυτό που γίνεται, εγώ επειδή το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, οι γονείς είναι ξερόλες, ξέρουν τα πάντα, επεμβαίνουν. Όπως επεμβαίνουν όπως και οι καθηγητές ή όπως και οι δάσκαλοι, για δημοτικό μιλάμε τώρα, επεμβαίνουν. Εγώ είχα ένα παιδάκι που είχε πρόβλημα και τους εξήγησα από την αρχή, τους πήγα και την εγκύκλιο, να έχει μια παράλληλη στήριξη το παιδί. Επειδή η δασκάλα είχε κάνει κάποιο διδακτορικό, πίστευε ότι θα τα καταφέρει μόνη της. Ναι. Πράγμα που δεν έγινε. Γενικά τέτοια ζητήματα πρέπει να λύνονται εσωτερικά και όχι να λαμβάνουν αυτές τις διαστάσεις και να στοχοποιούνται και να... Και το άσχημο, αυτό είναι το θέμα. Το παιδί, όταν έφτασε μετά από 3-4 χρόνια, κατέληξε σε ειδικό σχολείο, είχε κρούσματα βίας, ήταν πιο μεγάλο από όλα. Ναι. Είχαμε νοσοκομεία, είχαμε 1000. Εγώ τους εξήγησα απλά και όμορφα, με μια παράλληλη στήριξη, με ένα άτομο να το υποπτεύει συνέχεια το παιδί. Το παιδί δεν είναι, όταν πηγαίνουν σε ειδικό σχολείο υπάρχει θέμα. Τα παιδιά μένουν πολύ πίσω, Μπάμπη. Λοιπόν. Είναι πολύ μεγάλο τώρα αυτό το ζήτημα και δεν, γίναμε και σε αυτό γίναμε ειδικοί τις τελευταίες μέρες. Σε διαπολιτισμικό. Ναι, λέω σε ράδι και σε τέτοια, πούμε, δηλαδή με την ίδια ευκολία ένα αθλητικό ραδιόφωνο που θα έλεγε βάλε το λιμιό και βγάλε τον άλλο. Ξαφνικά είχε και λύσεις για το πώς να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο θέμα φύσεως πολύ σημαντικό. Έδειξε πολλά ζήτημα. Περιμένανε, καλημέρα. Μηδέν εδώ, φαντάζομαι. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, τίποτα. Καλημέρα, τις κράτησε όλες. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, κάτι μου λέει ότι Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, Παύλος. Νάτος ο Παύλος. Εντάξει, μας περίμενε, ήρωας κι εσύ. Λοιπόν, για τοπογραφικά, για μεταφορές κτημάτων από Καλλικράτεια σε Φοίνικα, σας παρακαλώ πολύ στο Φωτιάζη. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, Λευτέρη φίλε μου αγαπημένε, θα σου δώσω εγώ την επιστημονική εξήγηση του ονείρου σου, όχι την επιστημονική, την ρεαλιστική γεωγραφική εξήγηση του ονείρου σου, για να ξέρεις πόσο θα σου κοστίζουν τα εισιτήρια. Πρώτον, υποκαχώντας ήταν γυναίκα ανιχνευτής της φυλής των Ινουίτ. Τον Μινουί, πώς τους είπες, Μινουί? Όχι ρε Μινουή, καμάρα. Του ρε πετάτε, ο Σοκράτης και η Λίλη. Γιώτα νι όμικρον ύψιλον, γιώτα ταφ, Μινουή. Εντάξει, οκ. Το μυαλός κατευθείαν στην Αγβέως Καρβέλια ονειρεύεται. Άλλο ονειρεύεται που καχώτες και ονειρεύεσαι Μινουή. Και μια που είπε άλλος πρώτα στη γάμου στην Καλύβα. Στην Καλύβα, τι ωραία. Εγώ στο Μινουή
πήγα μετά το Γλέντι. Έτσι. Τα Ανιδικά και τα Γαμπριάτικα. Έτσι, έτσι, το σωστό. Και εκεί μέσα παίζανε, ο δρόμος είχε τη δική της ιστορία και. Τη δικαιοσύνη. Ναι, πότε δεν κόντεψε να χωρίσεις. Πάσε για να χωρίσεις. Όχι, με τα Ανιδικά και με τα τέτοια ήταν όλοι μας κοιτούσαν παράξενο. Έτσι, έτσι. Λευτέρη, λοιπόν. Mm. Ο Καχόντας ήταν ανιχνεύτρια γυναίκα τη φυλή των Ινουίτ στην Νότιο Αμερική. Ιστήριο για εκεί πα, έτσι. Παριζόνες κλπ. Ναι. Δεύτερο, το δέντρο που είδες 150 μέτρα μίνιμουμ είναι τα Baobab, τα δέντρα, ναι, που μεγαλώνουν στη Μαδαγκασκάρη. Τι μαθαίνει, Baobab. Άλλο ένα χιλιάρικο εισιτήριο για να πας στη Μαδαγκασκάρη για να δεις το Baobab, που τα είπες αυτά, σαν τα μπλέτα, ναι, ακούγεται. Baobab. Βάλε Baobab και δεν θα έχεις πρόβλημα στα κουνούπια. Ναι. Baobab, ναι, είναι τα τεράστια αυτά τα δέντρα που είναι ένας κορμός 100-150 μέτρα και πάνω έχει κάτι φυλώματα. Α, και κατάλαβα πια λες, ναι. Γύρω-γύρω, τα ζωάκια που είδες γύρω-γύρω είναι οι λεμούροι. Μάλιστα. Αυτό μένουν στο δέντρο τον Baobab. Από ό,τι καταλαβαίνω, έκανε τρία παιδικά. Τα έκανε συνοθήλευμα, ας πούμε. Λίγο Ποκαχόντας, λίγο. Για να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο, θέλει κάνα 5.000 εισιτήρια. Το έχει, το έχει. Μαδαγκασκάρη, Νότιο Αμερική, μετά Λατινική Αμερική για να δει τη ζούγκλα. Και την Τζαμάικα. Ψάρια τώρα. Και την Τζαμάικα μέσα. Τα ποτάμια του Αμαζόνη και του παραπόταμου δεν ψαρεύονται εύκολα ψάρια. Γιατί είναι το ροζ δελφίνι που χαλάει τι ψαριέ. Μάλιστα. Το ροζ δελφίνι είναι ένα δελφίνι σε χρώμα ροζ. Όπα, το έκλεισα εδώ τον τέτοιο, μάλιστα. Οπότε, λοιπόν, γιατί του κόβεις τα όνειρα κι εσύ? Τα όνειρα, τα όνειρα για να ονειρευόμαστε. Απλά επειδή πλήρωσε μόνο το εισιτήριο για την Τζαμάικα, να βάλει φλόρι να πληρώσει και τα άλλα εισιτήρια. Εντάξει. Για Μαδαγκασκάρη, για Αριζόνα. Θα κατέβει κανείς. Για Φρανσιώτιο. Πλάγια στήλα τα φλογητά. Μάλιστα, ωραία. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Φιλιά, τσάω, τσάω. Τους καταλαβαίνεις, μετά από είδα του ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε και με ταξιδιωτικά, με ταξιδιωτικούς προορισμούς. Αλλά λόγια να κάποιον. Εντάξει, τώρα, γιατί να πεις, μωρέ, πώς να μιλήσεις για ποδόσφαιρο. Είναι πιο σφαιρική συζήτηση. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Κύριε Μπάμπη, εγώ ο Λευτέρης είμαι. Ναι, γρήγορα για να κάνουμε διαλυματάκι. Ναι, πολύ γρήγορα. Θέλω να ρωτήσω τον τοπογράφο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ εκεί στη ζούγκλα δεν θα χρειαστώ λεφτά, όπως καταλαβαίνεις, θα τρώω από τα ακροπολία της ζούγκλας. Από τα έτοιμα. Από τα έτοιμα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όμως τι γίνεται. Τι φοβάμαι ότι σε αυτό το δέντρο εκεί στη Βραζιλία, στο Αμαζόνιο, θα με βάλουν να πληρώνω έμφυα. Μάλιστα. Οπότε θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Εγώ ή ο τοπογράφος μας. Όχι, θέλω να μου κάνεις μια χάρη, Μπάμπη. Εγώ, θέλω όσο θα είμαι που θα είμαι για τα υπόλοιπα 20-30 χρόνια εκεί, να μου στέλνεις κόσμο να τους ξεναγώ εγώ εκεί και να τους τα παίρνω για να πληρώνω το έμφυα. Θα κληρώνω δωρεάν ξενάγηση. Έτσι. Όχι δωρεάν, δεν υπάρχει δωρεάν, φίλε. Θα πληρώνουν την ξενάγηση. Κάτσε ρε, φίλε. Την πληρώνω εγώ, ρε. Μην σταχωριέσαι. Το ένφια είναι η ιδιοκτησία. Τώρα με την Ποκαχόντα θα τους ετοιμάσουμε φαγητά βραδινά. Θα βλέπουν τα αστέρια που δεν έχουν δει στη ζωή τους ποτέ. Και θα είμαστε και τζάμπα. Εγώ το έμφυα της Βραζιλίας, το κράτος της Βραζιλίας, το δημόσιο πώς θα το πληρώνω. Δεν θα είναι παοξίδες όμως, γιατί του χρόνου θα βλέπουν τα αστέρια του Champions League ενδεχομένως, οπότε δεν θα έχουν ανάγκη να δουν τα αστέρια της Βραζιλίας. Δεν πειράζει, ας έρθει η Boca Juniors, ρε παιδί μου. Η Pocahontas Juniors. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε για λίγο. Καλημέρα. Δεν ακούγεται εδώ. Καλημέρα και στην άλλη. Στους ακροατές. Μας έχει ρίξει. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε διαλυματάκι. 6 και 32 πρώτα λεπτά. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά και σήμερα το λόγο. Επειδή με ταξιδιωτικά πλάνα, με τοπογραφικά σχέδια και με φορολογική ενημερότητα. Τι ωραία. Τα παλιά τα χρόνια. Κάθε καλοκαίρι, πήρε φορολογική ενημερότητα. Τάθε πρόεδρος, ας πούμε. Θα μπορέσει να σφραγίσει τα εισιτήρια. Αυτό κάθε Κυριακή αγωνία. Αν θα σφραγιστούν τα εισιτήρια. Αυτά. Τώρα τίποτα. Δεν έχει κάτι τέτοιο μες στο ρεπορτάζ. Δεν είναι σίγουρο. Διαβάζει όλα αυτά. Ας πούμε, και ο Άρης χρωστούσαν 30-40 εκατομμύρια. Είχε οικονομικό εισιτήρια. Ωραία, είχαμε. Και εγώ, άμα χρωστούσαμε κανένα εκατοστάρικο. Σκέψου. Σε περιμέναν έξω από την πόλη. Από εκείνη τη γενιά, πε, α πούμε, ήταν η δικιά μου γενιά που μεγάλωσε στα 90s με τα αθλητικά. Πόσοι στραφήκαν στι οικονομικέ σχολέ. Επειδή διαβάζαν το αθλητικό ρεπορτάζ των εφημερίδων και σου λέει, μάλιστα, ήταν εξοικειωμένοι.
Ο Αναστάσης λίγο μικρότερος οικονομολόγος έχει να πω τι. Τώρα πότε θα πάρει πτυχίο δεν ξέρω. Άλλα, γιατί πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Αν δεν πήγαινε καλά ο ΠΑΟΚ και θα το περνάμε, θα είχε εκεί πέρα εξοικείωση με τα πράγματα. Γιατί έπεσε, ξεκίνησε ας πούμε με λίγο σαρδελό αυτό εκείνη την εποχή, την περίεργη που τα πράγματα ήταν δύσκολα οικονομικά στον ΠΑΟΚ. Σαν πιτσιρικά σου λέει τι θα γίνει στο μεγάλο οικονομολόγο, α πούμε, ναι, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ναι, ήρθε ο Ιβάν λίγο, τα έστρωσε τα πράγματα και τα παράτησε, τα φόρτισε στον Κόκορα. Έτσι θα γίνει και με τα μηχανηλίκια. Ναι. Τα οποία πέρσι που πρόπερσι που ήταν ο γιος μου και παραπρόπερσι είχαν πιο κάτω και από τεφά. Δηλαδή τα τεφά ήταν 16.000 και κάτι και με 16 έμπαινε σε πολυτεχνείο. Να τώρα που θα χτίσει τα γήπεδα. Μπράβο, με αγιασοφίες και με τουμπάρες. Θα πέσουν όλοι και θα γίνουν. Έτσι θα ανοίγουν δουλειά. Λοιπόν, μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Πέμπτης. 7 του Φλεβάρη σήμερα είναι Οσίου Παρθενίου και Οσίου Λουκά. Εορτάζουν ο Παρθένιος, ο Παρθένης, η Παρθενία, η Παρθενόπη, ο Λουκάς, η Λουκία και η Λουκίτσα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλατε Μπάμπη. Έλα ρε Κατερίνα. Ξέρετε, μισή ώρα είμαι στη γραμμή, καλό, ξανακαλώ και δεν θυμώσω να βγω. Βγαίναν άλλοι. Άλλο συνέχεια, δύο φορές τον έβλεπε το λεφτέ. Συγγνώμη. Περιμένω μισή ώρα και μιλάμε. Πέστα. Παίρνω, ξαναπαίρνω. Ναι, και μιλάμε για λέμε χαζαμάρες. Χαζαμάρες λέμε. Ναι, δεν θα έλαβα κάποιο ιδιαίτερο νόημα σήμερα. Δεν ρωτήσα. Έτσι, έτσι. Δεν πήρες από την αρχή να βάλεις τα πράγματα στο σωστή τους βάση. Όντως. Να τοποθετηθώ ανάλογα, ναι. Για τοποθετήσου. Βάλε νόημα στην εκπομπή μας. Κάτι που βλέπω που είναι στο Skype, ναι, επικαθημερινής βάσης, δεν είναι για τα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα. Για τα ελληνοτουρκικά, δεν είναι τόσο. Δεν καλέσα τον Μήτρογλου εκεί στο γεύμα να τα λύσει όλα. Παρακαλώ, ναι, δίνω μια εντολή, έτσι. Δίνεις εντολή. Όσο έχω δυνατότητα. Ναι. Το κράτος κάτω να προμηθευτεί F-16 από Αμερική, γιατί οι Τούρκοι θέλουν να χαιτίζουν τα κοινά. Να τα εξοπλιστικά την Κατερίνα μας. Τα πέντε που λέει. Άρα κυκλοφορούν οι Τούρκοι καμπάτι. Πού κυκλοφορούνε? Α, μάλιστα. Οκ. Γιατί έξω κυκλοφορεί ψυχή. Εγώ δεν έχω δει. Αυτοί πήραν εξοπλιστήκανε άμα γίνει κάτι. Εμείς τίποτα. Να δώσουμε μερικά εκατομμύρια. Μερικά δισεκατομμύρια. Επιπληρώμεις βάζω. Βέβαια, απλά είμαστε τώρα. Δεν θα πάρουμε. Πόσα να πάρουμε. Περίπου. Το κράτος. Μάλιστα. Λοιπόν, μας ακούνε εδώ, δίνει εντολή. Κατερίνα, πάρτε F16. Από Αμερική. Όχι τίποτα από μιμήσεις, ξέρω εγώ. Να τα πάρουμε. F16 είναι μόνο αμερικάνικα. Ναι, μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Τσαο, τσαο. Βάλαμε τα πράγματα. Λύσαμε και το εξοπλιστικό. Τελείωσε. Για υποβρύχη δεν τη ρωτήσαμε. Μήπως θέλουμε και κάνα υποβρυχιάκι. Να βρίσκεται ρε παιδί που δεν ξέρει καμιά φορά. Έρχεται κανένα καλασμένο. Τα τσέπει. Να του βγάλει κανένα υποβρύχιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Όπνατος. Να πούμε την καλημέρα μου εκεί στον αδερφό. Να τα, τα αδέρφια. Γεια σου, ρε Βαλίγαρε. Σμίξανε. Πες μας τώρα, εσύ είσαι πασχαλιστής και εσύ έχεις με πασχαλάκι. Όχπα. Φίλε, δηλαδή, συγγνώμη, χάσα αυτό το στίγμα και αυτό το καδρόνι, ρε. Τι έχει γράσω στα γάντια, ρε. Είπαμε εκεί το μάτσι, ρε. Δεν ακούς Μπαμπατμανίδη, είπαμε γκολ γκολ. Και αφήστε τα υπόλοιπα. Γκολ γκολ που έφανε στα γκολ γκολ, ρε, σε, ρε. Και είπα και ένα-ένα, εντάξει, είπα και ένα-ένα κι εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, τώρα την Κυριακή που θα γίνει ο γάμος του Κουτρούλη εκεί, χιλιάδες με μικρά στασίας. Γιατί το βλέπω, αρχίσαν τα όργανα τώρα, ξέρεις. Ποια όργανα, εγώ δεν είδα κάτι. Θα αρχίσουν τα όργανα, σε λέω, μετά την Κυριακή. Διπλό από εδώ στην Αφρική, νεός εκεί που θα πάει αυτός εδώ λεφτά. Εντάξει, και στον Αμαζόνε θα πάει και στη Μαδαγασκάρη θα πάει. Μαγαδασκάρη και όχι Μαδαγασκάρη. Εντάξει, εγώ δεν μιλάω για άλλους. Ποτέ. Μάλιστα έτυχε σήμερα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Εμείς την Κυριακή έχουμε μια διπλά άραγη στην Τρίπολη. Ναι. Μόξινο, στήμου, μόξινο. Εντάξει, οκ. Okay. Παντελίδης, απέναντι στην παλιά του ομάδα. Ναι, αλλά μας έχουν δώσει τη θύρα 4. Α, να τα. Δεν πειράζει. Και τόνσο και τέτοια. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα αφήσει. Βέβαια. Είμαστε συνηθισμένοι. Μια φορά πήγαμε και εκεί στη θύρα 4. Όσοι δημούνται. Πότε, δεν πήγε. Έχει. Πότε, πες.
Δεν πήγε. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά πήγα. Μα δεν πήγε, σου λέω, με την Περούτζα ήταν, με την Περούτζα ήταν κλειστή θύρα 4. Το ξέρω ρε φίλε ότι ήταν κλειστή, εσύ θα μας το πεις. Εμείς πότε, που ήμασταν. Πότε πήγε ο Άρης στη θύρα 4, μπορεί να πήγε δεκαετία του 70 που κάνανε κερκίδα από την άλλη πλευρά. Την 8 έκανε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί τέλος τότε. Πάντων, εντός να μην λέμε και πολλά, εκτός. Να ετοιμαστούν αυτή εδώ η ομάδα του δημοσίου. Βάλα και Ισπανό διαιτητή. Ισπανός, ναι, γνωσμένης αξίας, ναι. Τους κορυφαίες φυρίχτες στην Ευρώπη και τέτοια. Και αντι... ναι, ρε φίλε. Αντιρεάλ, είναι φαίνεται ήρεάλ. Αντί, είναι πολύ ρεάλ. Είναι πολύ ρεάλ. Γιατί εδώ Έλληνα διαιτητή, πού να τον έχουμε εμπιστοσύνη τώρα του γραμμένου τα θέματα. Ο Τάση Μητσικότσι. Α, είδαμε, προχθές βάλανε και ξένο διαιτητή και Δανό και είχε παράπονο πάω από τη διαιτησία. Τι σπάξει την ΑΕΚ. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά τα ολίγα και θα επέμβω πάλι. Μάλιστα. Ένα τώρα τους έβαλες εδώ, θα αρχίζουν να κουλουθάνε γραμμούλες. Πήρα να πω για εκείνον εκεί που μιλάει. Μάλιστα, έγινε. Άντε, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Εντάξει. Θα πρέπει να βγάζουμε τον Πασχάλη και να έχουμε χορηγό τίποτα ηλεκτρολογικά υλικά. Μπρίζες, πολύμπριζα και έτσι να σου πω. Φύσματα. Φύσματα, τα πάντα. Τα πάντα. Σου πω πώς θα ανεβούνε εδώ οι μετοχές μας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Εγώ για άλλους ακροατές δεν μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θυμάσαι, στο πεντοχίλιαρο είχε τον Κολοκοτρώνη. Τώρα στην Τρίπολη θα βάλουν τον Παντελίδη κανονικά και θα τα κουνάνε. Ναι. Προδότη και έτσι λοιπόν. Και επειδή για άλλους ακροατές δεν μιλάω, να πω το φίλο το Λευτέρη. Εκεί το δέντρο να προσέχει να μην το κόψει για να του βάλουν μεγαλύτερο και μείνει χωρίς δέντρο. Ξέρει αυτός και περιμένει μετά το δέντρο για σοφιά. Και επειδή για άλλους ακροατές δεν μιλάω, να πω ότι χρειάζομαι να κοπούν οι συντάξεις. Ναι. Είναι σχέδιο αυτό, φίλε, είναι σχέδιο, το έχει πει πολιτικός, να κοπούν οι συντάξεις, να πάρουμε 30 F-16, F-35, ναι. 6 φρεγάτες, έτσι. Όχι δανεικές. Ο Λεβέντης του είπε. Ναι, να κοπούν οι συντάξεις, όχι να κοπούν, να μειωθούν. Ναι. Μάλιστα, να πάρουμε ρε παιδιά, γιατί να μην δεν πάρουμε, ναι, να έχουμε. Και 6 φρεγάτες. Και μετά θα δίνουμε, λέει, τις απαντήσεις. Εγώ έχω μιλήσει με πρέσβη. Μέσα στο γήπεδο θα τις δίνουμε τις απαντήσεις, ναι. Και με τη γυναίκα του πρέσβη, η οποία πώς λέγεται, Μπάμπη. Ναι, πρέσβυρα, πρεσβυτέρα. Μπράβο ρε Μπάμπη. Έτσι, έτσι, να τα λέμε και αυτά, μάλιστα. Νομίζω ότι δεν στερηθήκαμε ποτέ εξοπλισμών σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να μην είχαμε να φάμε και να μην έχουμε, αλλά. Όσον αφορά για το 5.000 ευρώ, το Σάββατο διώξαν επειδή θα του έριχνε. Δεν έφυγε. Οπότε δεν μπορούν να τον πούνε. Το διώξαν. Πέρσι του έβγαλε Ευρώπη και φέτος ήταν τελευταίες θέσεις. Δεν είχε πάρει νίκη. Και το καλαμπούρι, εσύ πιστεύεις ότι είναι καλός προπονητής? Όχι. Είπα εγώ αυτό. Εγώ απαντώ σε αυτό που είπε εσύ. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μέχρι προχθές ήταν έτοιμος να τον μπλακώσουμε τις κλωτσιές και τώρα είναι ήρωος. Όλα κρίνονται μέσα στην Τούμπα. Όπως και ο Ματέο. Εδώ και ένα μήνα λένε πάγκο, πάγκο, πάγκο Ματέο για να βάλει μυαλό και τώρα ξαφνικά ο Ματέο θυμήθηκε τα παλιά και παιχταράς μας. Δεν ασχολούμαστε κάτω από την τέταρτη θέση. Μάλιστα. Τζαου. Κλείστηκε μόνος του. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάρουμε διπλάρα την Κυριακή, γιατί παίζουμε τη Δευτέρα Πασχάλη. Εντάξει, οκ. Μην το ψάχνει εκεί και να πει τι έγινε και βγαίνει στα ράδια και να λέει τι έγινε ρε. Δεν κατέβηκατε ρε κότες. Θέλω να δω την Κυριακή ποιοι θα θυμηθούν πιο πολύ ρε φίλε. Ποιοι θα σε θυμηθούν πιο πολύ. Τι εννοείς. Γιορτάζεις την Κυριακή. Α, το Αγίου Χαραλάμπους. Νομίζω εγώ για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τίποτα. Ναι, ναι. Όχι ρε φίλε, θέλω να δω οι παοξίδες θα σε θυμηθούν ή θα είναι το μυαλό τους εκεί. Ναι. Αντίς ποιοι είναι η πραγματική την Κυριακή, είναι μεγάλο τεστ για σένα. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν πειράζει, τη Δευτέρα θα με θυμηθεί ο κόσμος. Ναι, ποιο Μπάμπι τώρα, εδώ αφήνουνε το συλλαλητήριο το Μπάμπι. Εδώ αφήνουν, τα πάντα αφήνουνε. Και καλά κάνουν δηλαδή. Όχι, εδώ αφήνουν το κράξιμο που για σήμερα. Δηλαδή και μία από τις μικρές χαρές του Παοξή είναι λίγο να κράξει. Όπως με την Παναχαϊκή. Ναι, όπως με την Παναχαϊκή. Είχε κράξιμο με την Παναχαϊκή. Φυσικά. Αλλά από χθες και σήμερα δεν έχει τίποτα. Εθνική ντροπή αίτητη της όλη την Ευρώπη ομάδα. Ναι, ναι. Σε πρωτάθλημα όμως. Εντάξει. Τα έχουμε, θα δούμε. Την καλημέρα μου, καλή εκπομπή. Καλημέρα. Με χαμόγελο, Μπαμπή. Έτσι, έτσι, πάντα, πάντα. Φιλιά, 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 φιλιά. Να γιορτάζουμε την Κυριακή. Ευτυχώς θα γλιτώσουμε και το κέρασμα. Είναι Κυριακή, ουφ.
Έτσι, μια... Εκπομπή δεν έχεις. Μια ανακούφιση, μια ανακούφιση. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ναι, για τον προηγούμενο πήρα. Ναι, γρήγορα. Το δέντρο αυτό δεν κόβεται. Ναι. Όπως είπε η Θεοπούλα, κόβεται το σεξ. Έτσι, γεια σας, γεια σας. Καλημερίζουμε τον, τον φίλο μας τον Πάτρικ που μας γράφει και πριν να αναφέρεται. Ας πούμε, λέει, τα καημένα Τεργιανά πλέον η μόνη χαρά που παίρνουν είναι τα αποτελέσματα μιας άλλης ομάδας. Υγείες που λέει και ο φίλος. Και λέει, η Νουίτ είναι εσκιμό, είπε στον φίλο για τον Μπαομπάπ είναι που δεν έχει διαβάσει το μικρό πρίγκιμα. Καλημέρες. Τον έχω διαβάσει. Ναι, όχι, έλεγε τον προηγούμενο μας, λέγε τα Μπαομπάπ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Οπα, γκρεμίστε τα. Καλημέρα. Ντεσέντε Εξυπερί. Έτσι. Έλα, παπί. Καλημέρα. Έλα, παπί, έλα. Δεν μας είπα Πασχάλης με ποιον πληρώθηκε στο κύπελο. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν μας είπε ποιον πληρώθηκε. Κοίτα πρώτα την ομαδούλα σου, την ομαδούλα την καταντήσατε και μετά ασχολήσουμε το μεγάλο ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Ομάδα που βγήκε εθνική να πάει κατευθείαν για τέταρτη θέση, χωρίς λεφτά. Σχεδόν θυμίζει Kaiserslautern. Λίγο δύσκολα να την πεις ομαδούλα. Με ο Τόρε Χάγκελ δεν το είχε πάρει Kaiserslautern. Ναι. Όχι, που είχε ανεβεί από τη Β' Εθνική και κατακτήσει την Bundesliga. Η ΑΕΚ όταν επέστρεψε από την Β' Εθνική, είχε τερματίσει. Πρέπει κάπου εκεί να ήταν πάλι στην τέταρτο-πέμπτη θέση και πήρε το κύπελο. Κύπελο. Εκείνη την ανέβηκε από Β' πήρε κύπελο. Σας δώσαν κύπελο. Όλα είναι, για όλους τους άλλους όλα είναι δοσμένα. Μόνο για, ναι, για τις ομάδες μας είναι εντάξει, αξιοκρατικά με το μαχαίρι στα δόντια σαν το Ράμπο έτσι να εξολοθρεύει τους εχθρούς. Όλοι οι άλλοι είναι δοσμένοι. Και με κατατρεγμό και με αδικίες τέτοια. Και όλοι οι άλλοι είναι ευνοημένοι. Πάντα. Τι ωραία. Μ' αρέσει αυτό στην ελληνική αθλητική επικαιρότητα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καταγγέλλω το φίλο που έστειλε το μήνυμα το διορθωτικό, γιατί στο Λευτέρι το όνειρο δεν θα κάνει κουμάντο. Έτσι. Ινουίτ, Εσκιμόι, στην Νότιο Αριζόνα, τι σε νοιάζει εσένα. Έτσι. Το άλλο είναι δέντρα και δράκους του Κόμοντο, να πούμε. Και πληρώσει και έμφυα στη ζούγκλα. Στην Αριζόνα, σε πείραξε. Έτσι. Ό,τι θέλουμε βλέπουμε. Λευτέρης είμαστε. Γιατί και στο Έλκη Θρότης η Ποκαχόντας, αντί για χάσκι, έχει πέντε σαλαμάντρες. Τι σε νοιάζει εσένα. Θα τρελαστούμε ρε φίλε. Κατευθείαν όλοι οι Ορθόδοξοι εδώ να διορθώνουν, να κάνουν. Μάσχε το δει καλύτερα. Και το Μπάομπαπ δεν είναι μόνο στο μικρό πρίγκιπο του Εξυπεμπιτέρη, είναι και στη Μαγαδαγκασκάρη. Τα δέντρα, ας δει ο φίλος, ας ψάξει το κουκλάρι. Είναι, ναι, έχουμε δει και εμείς στο παιδικό. Roundup είναι... Το Roundup είναι για τα φυτοφάρμακα. Για το ζυζανιοκτόνο. Ντροπή, ο ορθολογισμός μας έχει φτάσει αυτό το σημείο να παίρνουμε στο λόγο επειδή και να διορθώνουμε τους άλλους. Σας παρακαλώ πολύ. Παιδιά, κόψτε να διαβάζετε βιβλία. Κόψτε. Δηλαδή αυτή την κατάσταση. Κόπτε τις γνωριμίες με τον κύριο Γκούγκλι. Φτάνει. Φιλιά, τσάω, τσάω. Είναι βιβλία που θέλουμε. Έτσι, αυτούς είναι ακράτες να παίρνω εδώ και να έχουμε γνώσεις γενικότερα και να τοποθετούμαστε επί λογοτεχνικού. Έτσι, ό,τι θέλεις λες. Αυτό είναι το νόημα του αθλητικού ραδιοφώνου. Λέω ό,τι θέλω και. Ως αυθεντία πάντα. Και ό,τι πιστεύω, ρε παιδί. Το βλέπω έτσι. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνα επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας με την εκπομπούλα που εφημερεύει. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το να! Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Μια χαρά! Χαιρόμα. Τώρα πούμε για μαχαίρι στα δόντια. Ναι! Τι τραγουδάρα έχεις γράψει, παλικάρι? Το Ράμπο! Το Ράμπο! Έτσι! Πες το! Για τις Κομάντο! Ξέρεις γιατί είναι κομματάρα? Ξέρω. Γιατί το έχει γράψει ο μπασίστας μας. Δεν το έχω γράψει εγώ. Έτσι εξηγείται. Ναι, ναι. Το καλύτερο μας κομμάτι είναι του μπασίστα μας. Του Μπράβο του. Έτσι. Ξέρω θα γίνει διαχρονικό. Ναι, εντάξει. Πάει για τεράστιο. Πάει για τεράστιο. Και τότε το ολοκληρώσουμε και το γράφουμε και το κάνουμε και το ράνουμε. Και θα το παίξουμε ολόκληρο. Ναι, πες πλάκα μου. Και φαντάσου αυτό ήταν μόνο ηχογραφήσεις είναι. Μόνο ηχογραφήσεις. Έχει ακόμα επεξεργασία πολύ πράγμα. Μεξάρισμα, φινίρισμα. Έχει, ναι. Μήπως και
τα παλικάρια στη Δράμα ήταν τίποτα, κάνατε γύρισμα από το βίντεο κλιπ. Ναι, εκεί που πήγανε την προηγούμενη κυρία. Και τα βάλατε τα παιδιά και λέμε για το στρατό, ότι κάνουν καψόνια και τέτοια, αλλά είναι πατμανίδες από πίσω. Δεν παίρνετε και εκεί πέρα κάτω στο Βόλο, έχει τους πεζοναύτες, δεν έχει στο Βόλο. Δεν τους παίρνουν και να δουν κανένα εκεί πέρα. Πώς να τους παίρνουν, Αχιλλέας, ε. Τα έχει καλές σχέσεις, φαντάζομαι. Πα, όχι, δεν πάνε εκεί πέρα. Δεν πάνε, τι να πείτε, τόσο καψόνι δεν αντέχεται. Και η Αχίαλος εκεί με τα F16. Α, που παίρνουμε από την Αμερική με την Κατερίνα, α πούμε. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Τι λέει, πού βρίσκεσαι? Εδώ, Κορινό είμαι. Κορινό, πώς είναι ο δρόμος? Εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, μια χαρά, ωραία. Δεν έχουμε τίποτα. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Εδώ είναι και το Στεφανοβίκη με τα ελικόπτερα. Όλα εκεί, όλα στο Βόλο είναι. Είναι ρε, να πούμε εκεί πέρα Βόλος. Τι μας κρύβουν. Είναι η Κάρλα που την ξανακάναν, την αποξήρανε ο Βενιζέλος. Ναι, είναι η Κάρλα και πού βρίσκεται? Λίγο πιο πάνω. Τρύπησε το πύλιο από κάτω ο Βενιζέλος για να δώσει στρέμματα και ιστορίες. Ναι. Όχι στον ΠΑΟΚ. Εκεί στους ακτήμονες. Ναι. Και καλλιεργήσαμε όπως το καλλιεργήσαμε. Κουραστήκανε μετά. Άσερε, το ψάρεμα είναι λέει πιο εύκολο. Δεν μας ξανακάνεις λίγο. Ναι, από αυτό που πα και ένα ψάρεμα έτσι κι αλλιώς. Ναι, ακριβώς. Κλείσανε μετά τη σύραγγα γιατί ξανακάνουν λίγο. Πού είναι αυτή η στο πύλιο, πού? Ναι, ναι, λίγο πριν. Πρώτη φορά την ακούω. Κάρλα. Ναι, βορειοδυτικά. Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί, θα το... Α, ψάξω. Google, Google. Καλημέρα στην Γραμμουλά. Μπάβη, ξέρεις τι συνειδητοποίησα? Τι συνειδητοποίησες? Ότι εκτός από το γαλακτομπούρεκο, τη ζούγκλα θα μου λείψει και το λόγο επειδή, ρε μαλάκα. Ναι, τι θα ακούω, τι θα ακούω πριν πέσω για ύπνο. Άρα μην πάσε. Θα τρως ένα πεγιότε εκεί, πως τα λένε αυτά, και θα μας ακούσεις τηλεφωνικά. Θα σε ετοιμάσει εκπομπές σε κασέτες. Θα ακούω. Ναι, 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 θα βγάλω αυτά τα βιβλία τα μικρά που διαβάζαμε, τα παραμύθια, τα άμπρα κατάμπρα που είχε, και το γκίτ που παίρναμε και ήταν σε κασέτες. Ακριβώς. Αυτό. Ίντερνετ στη ζούγκλα έχει. Θα βρούμε, ρε, θα βρούμε, θα βάλει ο Σαμαράς. Δεν κάνω κάτι 24ωρο. Wi-Fi στη ζούγκλα. Έτσι, να έχει να φάει πρώτα και μετά τα βλέπω. Βλέπουμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι, φεύγεις από τη χώρα, φεύγεις από τη Θεσσαλονίκη μας. Πώς θα ακούς λόγο επειδή? Πώς θα συντονίζεσαι με αυτήν εδώ την εκπομπή, με αυτήν εδώ την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί? Θα να δούμε κανένα σαν σήμερα, εμένα που μου αρέσει. Δεν με αφήνουν, δεν έχει σαν σήμερα τίποτα εδώ. Κανένα. Αυτό δεν τα είπαμε, δεν έχει κανένα συγκλονιστικό γεγονός. Να δούμε κανέναν που γιορτάζει, γενεθλιάζει, ιστορίες. Δεν βλέπω τίποτα, τίποτα. Βρες καμιά ήττα του πάγου. Έτσι, οκ, εντάξει, τι λέω, Steve Nash, 1974, καλαθοσφαιριστής, τώρα σε λέω εδώ για τους Δημήτρης Παπανικολάου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ο οποίος τα κατέβει τώρα και στον πολιτικό στίβο. Βέβαια. Με τη Νέα Δημοκρατία, στα χνάρια του Κικίλια, εξαίρετη. Είχαν συναντηθεί, λέει, σε παιχνίδι παλεμάχων. Με τον Κούλι. Με τον Κούλι και δώσανε γνωριμία. Έτσι, και σου λέει η Ελλάδα, άμα ο Κικίλιας, γιατί είδες πολλές φορές, ας πούμε, διάφοροι πολιτικοί άντρες και γυναίκες ενίοτε, δίνουν έναυσμα, γιατί τους βλέπεις, αν αυτός, γιατί όχι και εγώ. Έτσι. Γιατί όχι, ρε παιδί μου, να κατέβω, να κατέλθω κι εγώ μάλλον στον... Καλά, δεν θυμάσαι ο πρώην δήμαρχος Πειραιά που έβαλε για δημοτικό σύμβουλος και πήρε περισσότερους σταυρούς, ναι, ψήφους από τον Παναγούλια. Ο Παναγούλιας είχε 21 πτυχία και όταν πριν 30 χρόνια η Εθνική Αμερικής αποφάσισε να κάνει ποδόσφαιρο και ζήτησε από όλο τον κόσμο, ας πούμε, υποψήφιους, αλλά να καταθέσουν πτυχία, πήρανε τον Παναγούλια γιατί είχε 21 πτυχία. Δεν πήρα τον Παναγιώτη Φασούλα. Και ο πρώην δήμαρχος πήρε διπλάσιους σταυρούς. Αυτό τι λέγα την πόλη. Εσείς που λέτε όταν τώρα. Όταν δεν πήγε στον Πειραιά, επειδή έβαλε Β' Πειραιά, είχε περισσότερους από τον Σιμίτη, αλλά ο Σιμίτης πήρε την έδρα του εκεί σαν πρωθυπουργός. Ναι, ο Σιμίτης εκλεγόταν χωρίς σταυροδοσία. Δεν έβαζε στο Σιμίτη ως πρώην πρωθυπουργός. Δεν τον βάζει σταυρό, βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Πρώτα Σιμίτη βεβαίως και του φάγε την έδρα. Βλέπω εδώ πέρα. Αντάρση ναι, το αγαπημένο Αμαζόνιακο το 1981, Γιώργος Κουγκουλιάς το 1983 και Νίκα Λάδης το 1989. Γεννηθήκανε σαν σήμερα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Δασκάλα, ρε. Ε? Δεν έχεις άλλα να πεις? Όχι, είπα για Γκουγκουλιά, το θυμάσαι τον Γκουγκουλιά? Ναι. Πώς δεν το θυμάμαι. Έτσι, έτσι, παιχταράς. Τι ήθελα να πω. Για πες. Για αυτούς τους άσπονδους φίλους αυτοί, τους οβαδούς του δημοσίου. Να τους ενημερώσω να μην στεναχωριούνται, ας πούμε. Ναι. Γιατί η Αριανάρα μέχρι τέλος του πρωταθλήματος θα κάνει μόνο μία ήττα. Ναι.
Το βάζω quiz που θα την κάνει. Μουστα... Μες στον Πειραιά. Που θα κάνει. Και υπάρχει γελά και τα μουστάκια σας μες στον Πειραιά. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Μάλιστα. Αυτή εδώ η... Mm-hmm. η δεν υπάρχω γλου, mm-hmm. δεν θα πανηγυρίσουν τίποτα. Μάλιστα. Λέμε τώρα, αν σπάσει ο διάλογος το ποτάμι. Μία στο δισεκατομμύριο και κερδίσει ο ΠΑΟΚ ή φέρει χ την Κυριακή. Καταρχήν να σε ενημερώσω, Μπάμπη Πατπανίδη. Ναι. Μεγάλη. Παραγωγέ. Παραγωγέ. Ναι. Καλλιτέχνη. Oh, oh, oh. Καλλιτέχνη είναι πάνω απ' όλα. Τόσα καλά λόγια. Φαντάζομαι θα σκάσει ο Κατραπακιά τώρα. Έρχεται. Yeah. Τη Δευτέρα, εάν πάνε όλα όπως θα θέλει ο Θεός. Ναι. Και γίνει η διπλάρα. Ναι. Θα είμαι εκεί. Ναι, καλά. Θα κλείσω τις πόρτες. Θα τις κλειδώσω. Τώρα, φίλε, γιατί να μην έρθω. Τι να δεις, να μας κλείσουνε το ράδιο. Όχι, είσαι τρελός. Όχι, όχι. Γιατί. Ναι. Παλιά, ξέρεις, που έκανα εκπομπές σε κάποια ράδια, mm-hmm. Κάποιος μεγάλο δημοσιογράφος εδώ στη Θεσσαλονίκη που ήταν σε πολλά ράδια, mm-hmm. με λέει, κοίταξε να δεις, λέει, με τις εκπομπές, άμα είναι, λέει, να κλείσω το ράδιο, το κλείσω και μόνος μου. Ναι, ναι, αυτό είναι. Μετά το τέτοιο, να κάνω, να γίνει καλά μελέσα το περσινό και να έχουμε... Και να έρθει ο Πασχάλης εδώ και να πει. Πού να έρθει. Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ, αφού θα είναι στο Ρωμαίο 324 ώρα. Χαρά. Πού να έρθει εδώ. Δεν ασχολούμαι με άλλε ομάδε. Όχι, σε καλό. Θα έρθει για το pre-game. Το μεγάλο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης. Θα έρθω για το Κλαρίνο game. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Αλλά μετά ξέρει, Δευτέρα πάλι θα με σταματάνε και θα μου λένε εκείνο τον Πασχάλη γιατί δεν τον βγάζει. Θα τον βγάλει και έτσι. Το κόσμο έχει περισσότερο αγωνία. Καλά, βγαίνει. Εντάξει, δεν βγάζουμε κανέναν ούτω ή άλλω. Αλλά σου λέω το έχουν κάνει πολλέ φορέ. Με σταματάνε και τον Πασχάλη μετά από νίκη του ΠΑΟΚ. Τι έγινε, θα βγει αύριο, θα βγει αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπαμπίνο. Ναι. Έλα, φίλε. Ο Πασχάλης, φίλε, άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν θα κοιμηθεί 3-4 ώρα, να ξέρεις. Ναι. Δεν θα κοιμάται. Ω, παίζει και αυτό. Και αυτό. Ναι. Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα χάσει τον ύπνο του, δηλαδή. Θα τον χάσει, δεν θα πεις τίποτα. Mm-hmm. Τον ύπνο του. Μάλιστα. Αλλά πολύ πρεμούρα, ρε φίλε. Είναι τέτοιο πράγμα. Εντάξει, λογικό είναι, μωρέ. Γιατί, σε μια πόλη ζούμε. Ναι, τι περιμένεις να πει, να δώσει χαρακτήρα ή οποιοδήποτε Αριανός τώρα, να θέλει να κερδίσει. Όπως, ας το πάρει ανάποδα. Όπως και ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Τελικό κυπέλλο Ελλάδος 2009 στο Καφτατζόγλιο. Υπήρξε έστω και ένας ΠΑΟΞής που υποστήριζε τον Άρη. Τότε με Ολυμπιακό. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Τι τώρα, βέβαια, τι ακριβόμαστε. Ναι. Με τίποτα. Ξεκάθαρα, που υποτίθεται ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος εχθρός. Εδώ βρίζες να πούμε με την Περούτζια, έβαλε γκολ και από κάτω είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πώς θα γίνει. Όχι, πρόεδρος. Περιμένω τον Πασχάλη στην Τούπα όμως. Περιμένω να κερδίσουμε μια πρώτα τον Ολυμπιακό και μετά να στέλνουμε τον κόσμο. Μετά ναι, μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Γιατί η 7η αγωνιστική θα ξεβρώνει η πόλη, κατάλαβε. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Μην το παρατραβάτε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλείσω εδώ. Φτάσαμε και τις 7 η ώρα. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Στράτο από τα εξωτερικά και από τις Νορβηγίες. Μας λέει παρακαλά πολύ, λέει, για να λήξει διαμάχη γνώσεων περί χλωρίδας και λαογραφίας ανάμεσα στους ακροατάς, επικοινωνήστε, λέει, με κάποιον οδηγό ταξί. Και εκεί θα υπάρχει και η λύση. Λοιπόν, θα κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Εδώ δυνατή μάχη. Δεν μιλήσαμε πάλι. Θα τα πάμε εκεί σιγά σιγά. Πηγαίνει. Πώς γέρνει πλάστικα. Καθόλου για το χθεσινό κυπελάκι. Τίποτα. Δεν ασχολείται κανείς. Θα επιστρέψουμε. Θα τοποθετήσουμε λίγο τα πραγματάκια στην βάση τους. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο. Επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 5ης 7 του μηνού. ΑΔΑΕ λεγότανε το ίδρυμα που είχε τη διαφήμιση κοινωνικό μήνυμα. Μην αποθηκεύετε, λέει, τα passwords σας σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Μάλλον για ΑΔΑΕΣ θα απευθύνεται αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα. Γι' αυτό και προφάνεται και από την εκπομπή μας φυσικά. Την Πέμπτη του Μπετόβεν. Έτσι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Ήθελα να ρωτήσω και το Φευγάτο και το φιλοκείτο τοπογράφο. Ναι. Τώρα ο Άρης έχει μια ανωδική πορεία, έτσι. Ναι. Mm. Δηλαδή βλέπει ψηλά, βλέπει μέχρι και δεύτερη θέση. Όχι, άρα... εντάξει. Δεν είπε κανείς για δεύτερη. Και είχε πει στην αρχή. Μετά από ήττα, όταν τα στην αρχή είπε και για πρωτάθλημα. Μετά δεν καταραίει.
Κοίταξε, ναι, νομοτελειακά όταν δεν παίρνει πρωτάθλημα βγαίνει τέταρτο κάπου εκεί πέρα. Την κοιλιά την έκανε ο Άρης. Λογικά οι φίλοι του Άρη πρέπει να υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Να το. Γιατί δεν το κατάλαβα. Ότι σου λέει ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός όταν. Πάει για δεύτερη θέση. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τα δύο πρωταθλήματα. Α πούμε το 2010 το πήρε ο Ολυμπιακός και τερματίσει τέταρτο. Ναι. Τελευταίο στα playoff. Πέρυσι τι είχε τερματίσει ο Ολυμπιακός, τρίτο. Τρίτο. Ναι, αλλά όταν υποστηρίζαμε και τον ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό εδώ μέσα για να βγει ο Άρης δεύτερος στον μπάσκετ να παίξει, γύρισε ο Μπάνε Βόκοβιτς. Φωνάξε ΠΑΟΚ τα καπό, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας τελικό. Α, μπράβο, τώρα μην το γυρνάς. Μην το γυρνάς. Ναι, όχι, τα ξέρω πολύ καλά, μέσα ήμουνα. Η πλάκα είναι που τον έπιασε, είστε και Κατέμιδες. Τον έπιασε με close up η τηλεόραση, οπότε το είδε όλη η Ελλάδα. Που γύρισε και έκανε και τα δυο τα χέρια έτσι, λέει τώρα τι κάνω. Ανασταίνω τον Ολυμπιακό και αναστήσω τον Ολυμπιακό. Από τοπογραφικά να και σκηνοθετικά. Φυσικά. Ο Μπιρσίμ. Πάντως τον αδερφό μου που ρώτησα που είναι συνοπαδός σου. Ναι. Η ντροπή της οικογένειας. Το ρώτησα τι προτιμάει να υποβιβαστεί ο Άρης ή να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Μου λέει να υποβιβαστεί. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια η δύναμη της συνήθειας αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα εσύ πάρ' το πως θες. Είναι που σε απάντησε κανονικά. Και όσον αφορά για τον μπάσκετ που δεν ήσασταν ενημερωμένοι, το 2009 στα γρήγορα τώρα απασχολώ το τέτοιο. Ναι. Ο Άρης κέρδισε εκτός Ρέθυμνο, χωρίς να έχει κίνητρο και εντός Κολοσσό. Και σωθήκατε, κάτσε να τελειώσω. Και εκτός Ρέθυμνο και εντός Κολοσσό, χωρίς να έχει κίνητρο, και σωθήκατε με τριπλή ισοβαθμία. Αν καθόταν ο Άρης να χάσει με έναν από τους δύο, θα ήσασταν Α2, όχι Α2, Α22. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε εκείνη την ώρα αγώνα. Και το παράτησε το παιχνίδι. Α, ναι, επειδή ήταν σίγουρος ότι ο συμπολίτης καθάρισε για πάρτι του. Είχε κερδίσει η ΑΕΚ. Είχε κερδίσει η ΑΕΚ. Είχε κερδίσει η ΑΕΚ, νομίζω. Τέλος πάντων. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, ο φίλος μου Top Gun ήρθε σήμερα προετοιμασμένος, γιατί είμαστε πάνω απ' όλα και εκπομπή λόγου και τέχνης, να απαγγείλει γι' αυτό. Και μου ζήτησε κιόλας να τον συνοδεύσω ηχητικός με ένα καλάκι που θα τοποθετήσω. Είμαι όλο αγωνία. Δεν ξέρω κι εγώ τι ακριβώς έχει το πείμα που θα μεταφέρει εδώ στους φίλους ακροατές. Για να σου βάλω εδώ την μουσικούλα. Ωχ, τι ραπ θα μας πεις. Όχι, τώρα είπαμε τσέλο παίζει. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Let's go. Ladies and gentlemen, may I have your attention please. Thank you. Let's go. Έτσι. Οδή στο Μέγα Μπάτμαν ως καλλιτέχνη που φωνεύει και την τέχνη. Και στον οκροατή Λευτέρη που είναι σίγουρα ξεφτέρι. Πίσω το κόμμα 4 και μπρος 107 είναι μια συχνότητα που σκίζει στα αρτζιανά. Λίμπερο είναι το όνομα, μιλάει επί παντός. Το ρεπορτάζ ομάδων μας το έχει από εντός. Και επί του πιεστηρίου παίζει και πανιόνιο φωνέα των γιγάντων που χθες για δες καθάρισε ομάδα δίδεν τιτάνων. Πικερό, φρέσκο το πείμα, φρέσκο. Όχι το στιχάκι. Ναι. Από νωρίς κάθε πρωί ξεκινάει μια εκπομπή που την λένε λόγω επειδή. Ένας μπάμπης, όχι ο Φλου, μας μιλάει μέσα στο νου. Μας κρατάει στο σταθμό και δεν πάμε κάπου αλλού. Το τι διαπραγματεύεται αυτή η εκπομπή, κανείς δεν το κατάλαβε σολάκερη τη γη. Εις μάτιν το παλεύουμε, μπας και χαμπαριάσουμε, αλλά στη τζίτα θα είμαστε μέχρι που να γεράσουμε. Μέγας τραγουδοποιός θα ανεβαίνει διαρκώς. Παίζει live στο 8 ball όπου βάζει offside goal. Παίζει και τα χερουβίν, τον θαυμάζει και ο Κιμ. Έτσι. Στη North Korea όταν θα μπει θα πατήσει το κουμπί. Μα πριν θα γίνει αυτό αμάν θα πάει να παίξει και στον drum. Στο χωριό Αναστασιά κούτρισε σε κερασιά. Γεννηθείς η Σταυρουπόλ γίνεται συχνά και γκολ. Μένει δίπλα στο Λεμπέτ και έχει μέγα το αντέτ. Μη τυχόν τον πιάσει ανία και μετά ζουρλομαδία. Πίσω τώρα στο επειδή. Κάθε μέρα ανεξαιρέτως χτυπάει σύρμαν επερθέτως ένα ντερβίσικο παιδάκι που το λένε Λευτεράκι. Όπα, νάθος. Μιλάει ωραία αλλά λέει και σάλια και του μπάμπι μας τα νεύρα τα κάνει και τσατάλια. Γνώσεις επί παντός επιστητού πλην τι έχει εντός του νου. Φοβάμαι μην τυχόν και μας τη στήσει και θα μας εξωστρακίσει.
Σενάρια έχει για τα όλα, ξεπερνάει τον Νικόλα. Γνώσεις με βαθιά τομή, τύφλα να έχει η δομή. Όταν σύρμα δεν κτυπά, η εκπομπή παραπατά. Μέγα είναι το κενό, αν δεν δώσει αυτός παρόν. Έτσι. Με μαγιά πολλά καντάρ, μπαίνει με bicycle στα μπαρ. Γεια σου ρε Λευτέρη Σλομποντάν, που έχεις και ζώνη δέκα ντάν. Όταν πια αποσυρθεί, ουέ τη λύπη θα μας βρει. Δεν θα έχει που να πάει πια και θα ράξει κουτσουκιά. Βάτμαν Λευτέρη Στεγκανιάν, σας χαρίζω αυτή τη σάχλα, εγώ ο Νίκος ο Ντογκάν. Αγόρι μου, μεγάλε ποιητή, καταπληκτικό. Θες να γράψεις ένα ποίημα για μένα και περισσότερο να φέρνεις στο Λευτέρη βέβαια. Και για τους δυο σας. Είναι στάρ, είναι στάρ, είναι στάρ. Και όλοι οι ακροατές. Πολύ περισσότερο, έτσι, εσύ, ναι, είσαι σταθερός. Εγώ είμαι αφανής ήρωας πλέον. Οι προσωπικότητες πλέον είναι οι ακροατές. Όλοι τους ακροατές. Αναδεικνύεις άσημα άτομα, οι οποίοι ανάλογα με την αξία τους. Είναι άξια άτομα τα οποία παίρνουν υπεραξία μέσω της. Ξεκίνησαν σαν άσημους και τους έκανες. Διάσημους, βέβαια, βέβαια. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το λόγο επειδή με το οποίο επικοινωνείτε στο 2310287 και 3 οκτάρια, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Μ' άρεσε αυτό, το ξαναβάω, το παίξω χαλάκι σε όλο το μισαωράκι μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγο επειδή στα ίντερνετ και εκεί στη σελίδουλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα λέμε αλήθειες αυτή. Αλήθειες, μόνο. Εσύ Μπατμάν έγινες, ναι. Κάνεις εμένα. Ναι. Εγώ είμαι ο Διάσης. Έτσι ήταν. Τίποτα δεν θα ήμουν. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι θα ήμουν κι εγώ, μην νομίζεις. Και να πούμε αλήθεια, όταν έκανες εκεί το live, όταν φταγώ χειροκροτούσανε. Τίποτα, ναι. Οι οπαδοί είπαμε, τρώνε περισσότερο χειροκρότημα από ότι η ορχήστρα, εννοείται. Τώρα εδώ τα ανατολικά μας θα έρθω. Έτσι. Έκανα, δεν ήρθες. Πού ρε φίλε. Πριν, πότε, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, εκεί στο Ραλετάντο. Δεν ήμασταν εντάξει και τον εντάξει. Καιρό. Θα μου πεις πότε είσαι έτοιμος να ξαναρθούμε στα ανατολικά. Εκεί τώρα στο 8.30 στους φίλους μας. Που δεν λέει το όνομά του. Ναι. Αυτός για να ξέρει, ναι, τα σπιτάκια που είχε εκεί στη Χαριλάου στην Αλάνα. Ναι. Ποιος είναι, θα το θυμηθώ εγώ, αφού θα το βρω. Ξέρει, αφού γνωρίζεστε. Ναι, αλλά ποιος είναι. Στο κρατάει κρυφό μάλλον. Ναι, ναι, γιατί, θες να κάνουμε ένα έχεις πακέτο. Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι μαυράς που είναι λίγοι Χαριλάου, θα λίγοι πως θα το θυμόμουν. Δεν θα πει κύριε καλέ να έχεις μπουκέτο. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλώς τον, καλώς τον. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Ο καθένας έχει τη δικιά του ατζέντα. Έτσι, έχει τη δικιά του ιστορία σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, έτσι, έτσι. Κανονικότατα. Είμαστε εκτός κλίματος γενικότερα πάντα. Ορισμένοι ήμασταν ιστόροι, τι άλλο. Χήμα εκπομπή, λέω με λίγα έτσι, λόγια. Και πότε ήταν καλύτερα. Έτσι. Επιτιδευμένο χήμα, παιδιά. Όλα αυτά είναι στην προπόνηση του δουλεμένα. Τι νομίζετε. Επιμιλημένα τη μέλη τη. Έτσι. Τι λέει. Καλά, είδαμε το ματσάκι χθες. Πώς φάνηκε το ματσάκι χθες. Στο πρώτο μήχρονο πάω κατά καλός, δεύτερο μήχρονο δεν μ' άρεσε. Ξεχάσαμε όλα και τα τέτοια. Εγώ ήμουν σίγουρος ρε παιδί μου, ακόμα και με ένα-ένα θα βγαίναν σήμερα ας πούμε και θα λέγανε για τον Ολιβέιρα, για τον Ίγκανσον, πόσο ωραία προσάμε. Που λένε τον Πανιόνιο θηγατρική τον Πάκο το μεταξύ. Να τα. Αυτά αποδεικνύονται εντός αγωνιστικού χώρου. Θηγατρική της πρώτης ομάδας του Πάκο, χθες έπαιζε η δεύτερη. Εντάξει, άλλαξε. Όταν με τον Ολυμπιακό είναι τα τιμητικό της διοίκηση, γιατί ο παρέ δεν είναι. Και είναι και, ναι, δυσκόλεψε. Είναι πιο πολύ φιλαπροσκύνη προς τον ΠΑΟΚ παρά... Εντάξει, δεν έχουν καμία... Και τους Πάνθυρες είναι... πήγε να δημιουργηθεί ένα θέμα τη φετινή σεζόν, πολύ υποπτό ήταν αυτό, βεβαίως. Αλλά δεν διατάραξε νομίζω τη σχέση. Μπορείς παραβρέθησαν και φίλοι του ΠΑΟΚ στις Κερκίδες και ήταν όλα καλά, νομίζω. Μάλιστα, για Κυριακή... Κακό αποτέλεσμα είναι. Κακό αποτέλεσμα. Φυσικά είναι κακό, γιατί υποτιμητικό, όχι κακό. Θα περάσει, αλλά είναι υποτιμητικό. Εκείνη την περίοδο που έχει να παίξει με τον Πανιόνιο, έχει να παίξει με Άρη,
Πανιόνιο και μετά πάει Παναθηναϊκό. Καλά. Κινδυνεύει ο Πανιόνιο τώρα στο πρωτάθλημα. Δεν θα δώσει τώρα σημασία σε εκεί. Ναι, αλλά βάζει και στον ΠΑΟΚ δύσκολα ότι θα πρέπει να το κοιτάξει πολύ σοβαρά. Το ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα είναι πάντα δύσκολα. Ναι, ναι. Πάρε το φετινό πρωτάθλημα. Απλά αν κερδίσει την Κυριακή ο ΠΑΟΚ δεν θα. Μετά αλλάζουν. Εμείς μιλάμε μέχρι τώρα. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή τώρα. Θα κάνει rotation στο πρωτάθλημα μετά. Δεν θα αρχίσει να κάνει. Σε μικρά παιχνίδια είναι δύσκολα. Σε ντέρμπι παίζει μέσα στην Τούμπα. Αλλά σε μικρά είναι δύσκολα. Έγινε. Σε μικρά παιχνίδια με αέρα και Παναθηναϊκό θα τα πάρουμε. Να, rotation. Εσύ το γυρνά πάλι εκεί. Rotation, rotation. Αν χάσετε από τον Ολυμπιακό, να δει πω τα τρέμουν τα πόδια σου. Αν χάσει, μετά τη Δευτέρα θα έχουμε εδώ. Μα θα τρέμουν τα πόδια με αέρα. Ο Άρης θα πάει άνετα και όχι τι. Λέμε τώρα, ρε άνθρωπε. Λέμε, δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ότι γενικό γραμματέα τη UEFA είναι ο Γιώργο Θοδωρίδη. Δηλαδή αυτό ο Ισπανό. Οπα. Ξέρουμε, λέμε να τώρα. Να τα. Κοίταξε. Λέμε τώρα, ρε παιδί. Αυτά θα λένε τη Δευτέρα σε περίπτωση κακή διαιτησία όπως με τον Δανό. Θα δούμε, θα δούμε. Το περίμενε κανείς ότι με τον Δανό θα είναι έτσι τα πράγματα. Θα δούμε. Δεν λέμε Κουτουρού. 1,5 μήνα έχει να παίξει ο Δανό. Εγώ να πω την αλήθεια ψηλό. Περίμενα ότι μπορεί, όχι έτσι ακριβώς. Ότι θα τα κάνει μαντάρα. Γιατί αυτός εδώ πέρα έχει σφυρίξει ένα μάτι μόνο. Έχει σφυρίξει μόνο ένα μάτι στην Ευρώπη. Ο Δανό τέλος πάντων. Οπότε τον είχα για λίγο ψηλό άπειρο. Μάλιστα. Θα δούμε, θα δούμε. Κυριακή, κοντή γιορτή. Να σε καλά. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είχε ανέβει η Marilyn Monroe και είχε πει Happy Birthday Mr. President. Λοιπόν, και μετά ανεβαίνει ο Jay, ο FK πάνω και παίρνει το μικρόφωνο. Ναι. Και όπως ήταν, γυρνάει την πλάτη και τη κάνει, ας πούμε, μια χειρονομία και μετά γυρνάει η φάτσα και λέει... Μετά από αυτό το τραγούδι, I can happily retire from politics. Έτσι. Λοιπόν, και εγώ μετά από αυτό το τραγούδι μπορώ happily να πάω στο Τζαμάικα και να πάω και στη ζούγκλα. Ζούγκλα, ρε. Να αποσυρθείς. Γιατί ακούγοντας αυτό το τραγούδι που μου αφιέρωσε ο Top Gun, θυμήθηκα το Top Gun του Νίκου από τη θύρα 4 από την Παλαιόν Πατρών Γερμανού να έχει έρθει, να έχει σκάσει την πρίγκιπο στο τουρκικό το προξενείο. Να είναι γεμάτο με δύο Αριανούς από το πανόραμα. Με δύο παοκτσίδες, μία γυναίκα και να είναι πέντε άτομα στο Τοπιάνκι και να μπαίνω, κι εγώ, να μπαίνω κι εγώ και να φεύγουμε για Αρμενιστή. Και με το που μπαίνω μέσα να λέω στον Νίκο, γιατί είχα πάει σε συναυλία τον Μίτς το Μήλο, είχα ακούσει That Mountain. Και του λέω, Νίκο, τώρα που φεύγουμε για Αρμενιστή, ξέρεις τι τραγούδι θέλω να ακούσω. Μου λέει τι. Θέλω να ακούσω Dutch Mountains. Έτσι. Και κάνει ο διάολος να πούμε και μπαίνει στο ραδιόφωνο το Dutch Mountains. Είδες πως είναι όλα. Και δεν το ξανακάνω στο Μπιάνκι. Έτσι τουρνάς. Έτσι βεβαίως. Τσάου. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Σπίτις Καμπάρι. Τι κάνετε. Πού είσαι εσύ. Στη Νέα έχουμε. Α, Νέα. Ησυχία. Τι. Δεν συνέβη και τίποτα. Δεν έχασε και κανένα σπάουκ. Σιγά. Πολλά. Ο Πάουκ έχασε χτες, δεν πέρασε. Γι' αυτό πήρε τη λέξη. Ναι, ο Αράου είναι. Γι' αυτό εμφανίστηκε, τόσο καιρό που κέρδαγε. Γιορτάζει την Κυριακή. Την Κυριακή, τη Δευτέρα θα πούμε χρόνια πολλά. Θα μιλάς μαζί μου πιο όμορφα, Έτσι, θα μιλάς καλά. Ένα μήνα δεν έχω ίντερνετ. Γιατί? Θα σταματήσεις. Γιατί? Θα μην κάνεις. Μπούλινγκ. Γιατί δεν είσαι. Μας έκανα νούμερα. Ποιος? Η Ελβετή. Ελβετή, ναι. Γιατί δεν έχει ίντερνετ. Γιατί έχω γίνει, ζούγκλα τώρα, έχω γίνει με τους Ελβετούς εδώ πέρα. Και έχω... Άντε να μην πω καμιά κουβέντα. Όχι, πες τα εδώ γιατί θα ακουστείς και εκεί. Πες τα εδώ. Μην τα λες ελβετικά και σήμερα, σε καταλάβουν. Σήμερα θα πάω σήμερα πάλι Πέμπτη. Ναι. Θα τα ακούσουν σήμερα έτσι, εκεί πέρα. Έτσι. Μα στερούν εδώ. Σε ψάχνε εδώ ο κόσμος. Έλεγε τι έγινε ώρα. Πολύ χρήμα κυκλοφοράει. Ναι. Και πληρώνουνε. Ναι. Όπου βρούνε πληρώνουνε. Αλλά θα πάω και εγώ να πληρώνουνε. Όχι, άμα πληρώνουν αυτοί οι πέντε, ναι. Παίρνουν 50 ή 500. Μάλιστα. Κατάλαβες, είναι τέτοια και ξύπνη. Τους παραδέχομαι γιατί τέτοια είναι πρώτοι. Δεν πιάνονται από τέτοια. Μάλιστα, και μας κόψαν. Κλείνουν το ίντερνετ, κλείνουν και τον τάφο τους. Βεβαίως. Τι τώρα. Στερούν εδώ από το λόγο επειδή τις ακροματικότητες. Θα τους σκίσουμε. Μάλιστα. Είσαι καλά κατά τα άλλα. Είσαι καλά. Κατά τα άλλα καλά. Αυτό τώρα θέλω. Περιμένουμε για να έρθουμε Ελλάδα. Πότε με το καλό.
Δεν λέω. γιατί δεν είστε εντάξει. Προπαντός ο Φουρνάρης. Ο Φουρνάρης, το Φουρνάρη. Θα μας έρχεν οι κατσίκια, θα μας έρχεν οι τέτοια. Κάτσε για έλα. Και άλλους. Πότας θα κάνει τώρα, θα κρυώσουνε. Κάτσε να έρθεις. Θα έρθεις και θα είναι εκεί. Στις σούβλες τα γυρνάνε στην τερψυχιά. Και κρύο, εντάξει, οκ. Τα βάζει τώρα και τα ψήνει. Κύριε Μπάμπη, όταν θα έρθείτε να μας φέρετε ένα φοντί. Εμένα ξέρεις τι με έκανε ο Φουρνάρης, Μπάμπη μου. Με έφτιαξε φαζιλόπιτα που δεν φούσκωσε. Αυτός η ιδέα δεν είχε από Φουρνάρης. Μολόγια είναι. Φιλιά, φιλιά και στην κύρα Μαρίκα. Τσάω, χαρήκα μου ζαγκούζω. Τι έχουμε, από τον Άρη τι έχουμε. Από τον Άρη τίποτα. Να, πήρε εκεί το φετφατζίδι αυτό. Ψυχία, μια χαρά είναι η ομάδα. Πάει στην Τρίπολη. Τι θέση έχουμε. Τέταρτος είναι ο Άρης. Πέμπτος. Εντάξει, για μένα είναι τέταρτος. Το ίδιο είναι. Τα νέα του Άρη είναι ότι περιμένει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι τα νέα του Άρη. Και μετά έγινε φιλιά. Την Κυριακή 7.30. 7.30 ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα. Και ο Άρης παίζει την Δευτέρα. 7.30 την Δευτέρα. 7.30. Ναι, αυτό. Έγινε φιλιά, τσάω. Είναι τσάω. Έτσι. Γι' αυτό το βάλαμε τον Άρη Δευτέρα, για να μην πάρει Κυριακή απ' έξω. Δεν είναι τώρα. Είναι τυχαίο τώρα να παίζει, α πούμε, γιατί μπορεί να παίζουν την ίδια ώρα και να κάθονται, α πούμε, και να βλέπουν. Κανείς δεν θα βλέπει το Άρης Αστέρας Τρίπολης. Πήγε περίπτωση. Έξω η Αργιατία από το Δευτέρα. Όλοι καρφωμένοι στο Πάγο Ολυμπιακό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Ω, μαγευτικός το Ρόντος. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Μου έχουν κόψει το ίντερνετ, κύριε Μπαμπή. Μπορείτε να μου πείτε πόσο πήγε χθες η Everton με τη Manchester City. Η Everton με τη Manchester City, μάλιστα. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, Everton Manchester City, να σου πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα κι εγώ. Γιατί 0-2. 0-2 πήγε. Μπορείτε να μου πείτε, επειδή δεν έχω αυτή τη στιγμή ίντερνετ, ναι, τη βαθμολογία της Premier League λίγο να δω. Ναι, αλλά αυτό να πούμε ότι αυτό το μάτς είναι επόμενης αγωνιστικής. Ναι. Με έναν. Ναι, ναι, θα σου πω τη βαθμολογία. Με έναν, ναι, γιατί θα παίξει. Έχω παίξει τύχημα. League Cup και τέτοια. Με έναν αγώνα περισσότερο, η Manchester City ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τη Λίβερπουλ. Την έφτασε. Την έφτασε. Με ένα αγώνα περισσότερο. Να βγει ο συνδεσμίτης της Λίβερπουλ και του Απόλλο Πότο να μας πει για τη Λίβερπουλ. Άντε, γεια. Αποκάλυψη. Διεθνής αποκομπής ότι ο Φωτιάδης είναι ο παδός της Λίβερπουλ. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό πήρε τώρα. Αυτοί έχουν κόντρα, ξέρεις. Το Ρόντος Φωτιάδης είναι στα σκηνιά κανονικότατα. Γι' αυτό σου λέει η Manchester City που έδωσε έναν αγώνα παραπάνω. Την κράτησε τη Everton με 0-2 και μας έφτασε. Για δες λίγο Warriors Suns. Ναι, δεν είπαμε. Ναι, όχι, καταρχήν. Θα πεις όλα, αλλά να δούμε τι έγινε. Είμαστε η πιο NBA εκπομπή εδώ, το παραδέχεσαι. Εννοείται, εννοείται. Και είμαστε μέσα στο κλίμα. Τους άλλους το NBA είναι τόσο ανεβασμένο. Είναι λίγο τον Παπαδόπουλα. Είναι Spurs αυτός. Είναι Spurs. Σαν Αντώνιο, ναι. Ίδια χρώματα με τον Μπαρ. Να δούμε τι έγινε με τους Warriors. Να δούμε τι έγινε, τα αποτελέσματα, τα ξημερώματα. Brooklyn Nets. Γιατί και μουσική, πως κολλάει με το NBA. Brooklyn Nets, Denver Nuggets 135-130. Milwaukee Bucks, Washington Wizards 148-129. Ούτε καν παράταση. 148. Chicago Bulls, New Orleans Pelicans 120-125. Dallas Mavericks, Charlotte Hornets 99-93. Utah Jazz, Phoenix Suns 116-88. Sacramento Kings, Houston Rockets 101-127. Και αυτή τη στιγμή τέταρτη περίοδος παίζει. Έπρεπε να στο βάλω να το βλέπεις κιόλας εδώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Golden State Warriors, San Antonio Spurs 115-83. Παίζει ακόμα. Ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Διάλυση. Άρχισαν να παίρνουν και οι Warriors. Έτσι είναι. Αρχίζουν να παίρνουν τα πάνω τους στο τέλος. Το άλλο θέλω να πω, γιατί οι Spurs ήταν σταθερή δύναμη. Αλλά ήταν από τους λίγους που 21 χρόνια έμπαινε playoffs. Και φέτος κινδυνεύει να μην το πει. Εντάξει, αφού φύγαν όλοι, ρε παιδί μου. Δεν έχει κανέναν μέσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Εγώ για άλλους ακροατές δεν μιλάω. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τον φίλο τον Αράου. Ο Λευτέρης ήταν νέος Τόμπρας και Μαυρίκης. Ας περάσει οπτικές είναι στο Αράου. Και για τον Πασχάλη, είχα εντυπωσιαστεί από τον φίλο τον Πασχάλη. Γι' αυτό το θυμάμαι. Από την Disco Chronos που πήγαινε για τις χορευτικές του φιγούρες. Χόρευε πολύ ωραία καρέκλα. Όταν τον έβαζε τζάμπα ο Νικολάκης μέσα. Μάλιστα. Έγινε.
Τσαο, τσαο, τσαο. Τσαο, τον το τρελαίνει τώρα τον Πασκάλι. Ποιο είναι αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο που είναι δίπλα. Γεια σου, φίλε, γεια σου. Συνοπαδό σου. Συνοπαδό, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έτυχα τη στιγμή που μιλούσατε για τη Λίβερπουλ. Ο κόσμο ο πουλή έγινε Λίβερπουλ παλιότερα που έπαιζε ποδόσφαιρο εκπληκτικό. Τζον Μπάρνς. Και τέτοια. Με τον, με τον θυμάμαι και τον Βίλαν, τον Λόρενσον, τον Χάνσεν, τον Λί, τον Ρας. Ναι. Όλτριτς, Κλέμενς, τερματοφύλακας. Κένι Νταγκλής. Νταγκλής. Ο άλλος ο Σγουρομάλης που πήγε στο Αμβούργο. Ο Σγουρομάλης που πήγε στο Αμβούργο. Εχτάρα, μεγάλη. Θα τον θυμηθώ. Ο Κίγκαν. Κίγκαν, Κέβι Κίγκαν. Βέβαια. Λοιπόν, αυτούς τους παίκτες βέβαια μερικοί δεν τους έχουν δει. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ναι, δεν τους έχουν δει και μιλάμε για το Φορτούνι και για τον Μπέλκα. Άλλοι δεν έχουν δει Τσαουσίλα, ας πούμε, σίγουρα παράδειγμα. Μετά από τόσα χρόνια, τέτοιο ποδόσφαιρο δεν παίζει καμιά ομάδα όπως έπαιζε τότε η Λίβερπουλ. Ακόμα και μέχρι σήμερα αυτές οι ομάδες, οι κορυφαίες, οι Ρεάλ, οι Μπαρτσελόνες, οι ξέρω εγώ ποιες άλλες, καμία δεν έχω δει να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο όπως έπαιζε εκείνη η Λίβερπουλ εκείνες τις εποχές. Τώρα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Εντάξει, στην Αγγλία υπάρχουν και πολλές στραβές. Μπορείς να κάνεις στραβή από οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά αυτά τώρα παιχτάκια είναι τώρα και της Manchester City και της Λίβερπουλ. Μπροστά σε εκείνους τους παιχταράδες που είχαν παλιά. Αυτά είναι τώρα μικρογραφία, είναι παιχτάκια της πλάκας είναι αυτά τώρα όλα. Σαλάχ και τέτοια σε λέει να πούμε και Μανέ, ας έβρε τώρα. Τι Μανέ τώρα, όταν έχεις δει τώρα τον Νταλγκλής, τον Κίγκαν που είναι ο φίλος, έχεις δει τον Ιαν Ράς, τώρα τι Μανέ και Σαλέ, μόνο την Ρώμα, η Ρωμανέ καλύτερη είναι να πούμε. Έτσι, έτσι. Η ηθοποιός, η Ρωμανέ. Λοιπόν, βέβαια, γιατί η Λίβερπουλ, να πούμε κιόλας ότι η Λίβερπουλ τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα είχε και τέσσερις Σκοτσέζους μέσα να πούμε, να παίρνουν καλάμια και τέτοια τους είχε για τη βρώμικη δουλειά, ας πούμε, πέρα από τον Νταγκλής που ήταν ο Σκοτσέζος. Ψυχάρες, Σκοτσέζοι πάντα. Είχε, ναι. Τώρα για το μάτι της Δευτέρας. Τον Γκούκλαρα, γι' αυτό το παίζω έξυπνος. Αλλά είδες με τη φυσικότητα το είπα, σαν να το έχω κτήμα μου. Το έχεις. Ναι, ναι, εννοείται να λέω ψέματα. Ναι. Για το παιχνίδι της Δευτέρας να τελειώσω δύο ναι. Νομίζω ότι το μεγάλο προσόν και το πλεονέκτημα για τον Άρη είναι ότι ο κύριος Παντελίδης γνωρίζει καλά τον Απόλλο, τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Νομίζω ότι μετά από ένα πυροτέχνημα που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης εκεί με τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες που άλλαξε προπονητή. Με τον Οτσαλάν. Που πήρε αυτό τον Παράσκο τώρα αυτής εποχής πριν από 100 χρόνια προπονητής είναι. Δεν το βλέπω δηλαδή ζωηρό τον Αστέρα Τρίπολης. Πιστεύω σε μια επικράτηση του Άρη τώρα 0-2 θα είναι. Να, άνετη δηλαδή, εύκολο απόγευμα. Άνετη, μάλιστα. Γιατί μπαίνει και ο Βετφατζίδης, ο Λιονέλ Βετφατζίδης μπαίνει τώρα μέσα. Έτσι. Αυτός θα τους κάνει χαζούς αυτούς. Όπως είχε πει και ο φίλος μας ο Χριστόφ, ο Ελ Μάγκο Βετφατζίδης φέτος. Ελ Μάγκο, ναι. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά, φιλιά. Να ζητήσω συγγνώμη από τη γραμμούλα που έχω σε αναμονή, γιατί πρέπει να κάνουμε και διαλυματάκι το τελευταίο μας. Ξεπεράσαμε λίγο τη 7.30. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ για full demarrage. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4. Στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας. 7.43 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε και τους έσχατους που μπαίνουν στην παρεούλα μας για να απολαύσουν έστω αυτήν την μικρή δόση του λόγου. Επειδή η Θεσσαλονίκη θα ξυπνήσει με νεφώσεις παροδικά αυξημένες για σήμερα Πέμπτη στην πόλη μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς με την εκπομπούλα μας. Τεσιά κέρδισε στο μπάσκετ την Adverb. Στα τελευταία δευτερόλεπτα εκεί κάναν κάτι καλάθια, κάτι χάσανε εκεί οι Adverbiani. Οπότε είναι υποψήφια νομίζω αντίπαλου. Ναι, όχι, πρέπει να την πήρε νομίζω την πρώτη θέση. Αν κέρδισε, θα παίρνει την πρώτη θέση. Οπότε είναι υποψήφια αντίπαλη του ΠΑΟΚ. Σαν ναι, στου 16 του. Μακάρι να κάτσει αυτό το ζευγάρι, να έχουμε και λίγο έτσι ένα. Αυτό το μέσα την πήρε 20 τόσο πόντου. Να έχει ένα ενδιαφέρον και να έχει και ένα μικρό.
μικρό σούσουπ. Σήμερα έχουμε και Euroliga. Εντάξει, μου πει ποιο ασχολείται τώρα εδώ με τον μπασκετάκι. Ανατολού Εφές Γκραν Κανάρια στις 7.30. Στις 8 Μπούντους Νοσκίμκι. Στις 9 και 5 Μακάμπι Τελαβίβ Ολυμπιακός. Και στις 10 Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρις Κάουνας. Το κυπελάκι συνεχίζεται και σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Μετά τα χθεσινά παιχνίδια, το 3-3 του Ολυμπιακού στην Λαμία. Και την ήττα του ΠΑΟΚ. Την αναπάντηχε έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Από την. Από τον Πανιόνιο με 1-2, μάλλον με 2-1. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με το Σβιντέρσκι να σκοράρει για δεύτερη φορά, δεύτερη συμμετοχή. Με ψιλοτυχερό γκολ. Τυχερό, όχι, δεν τυχερό. Εντάξει, χτύπησε το δοκάρι. Τη βρήκε ο τερματοφύλακα στην έσχη στο δοκάρι και πήγε πάνω στη στιγμή. Αλλά ήταν εκεί πέρα. Δεν υποτιμούμε το γκολ. Όχι, και έτσι πώς την προώθησε. Εγώ πιστεύω ότι άλλο παίκτη θα το έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και κάπου εκεί, μάλλον στον γκολ, πίστεψαν οι παίκτε του ΠΑΟΚ οι ρεζέρβε, όσοι δείτε να λέμε, ότι τελείωσε το παιχνίδι. Πανιόνιο να παίρνει μέτρα. Είχε νερά και οι τεχνίτες δεν μπορούν. Εγώ είδα με το που βγήκε ο Σάχοβ από το παιχνίδι, κατέρευσε το κέντρο του ΠΑΟΚ. Και πήρε τα μέτρα ο Πανιόνιος, έβγαλε δύο επιθέσεις, δύο αντεπιθέσεις μάλλον. Έκανε εκεί λίγο. Ποιος ήταν αυτός που έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και έκανε λίγο χάζο εκεί το. Το Γιανούλη την πέρασε γιατί μια τριπλάρα που τον έκανε να τα κουνάει. Θύμισε λίγο στο Γιανόφ εκείνη η τρίπλα. Και την άστοχη έξοδο του. Του Πασχαλάκη στο τέλος του παιχνίδιου. Αλλά αφού υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όλοι κρατάνε το στόμα κλειστό, όλες τις μουρμούρες. Θα είναι απλά ενημέρωση, καμία ανάλυση, τίποτα. Ιδάλλως σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν τώρα εδώ. Όμως μη γίνεται αυτό. Αου, και τέτοια. Εμένα, όπως ανέφερα και στο ξεκίνημα της εκπομπής μου, θύμισε λίγο βέβαια εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ήταν το 97, όπως είχαμε πει, ημιτελικά Πανιόνιος ΠΑΟΚ στην Νέα Σμύρνη. Νομίζω κεφαλιά του Ναλίτ στο 89 και λίγο επιθετικό φάουλ, 1-0 ο Πανιόνιος, γιατί μετά στην Τούμπα πήρε 1-1, πήγε τελικό, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και το κατέκτησε στο Καραϊσκάκη στο τελικό, πάλι με τον Δημήτρη Ναλτζή, και την επόμενη χρονιά Ναλτζής ήρθε στον ΠΑΟΚ και είχε βγει και πρώτο σκόρ, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τα πράγματα στον επαναληπτικό δεν θα είναι και τόσο εύκολο, νομίζουν κάποιοι. Μην ξεχνάμε ότι και η ομάδα όχι ασύνδετη. Αυτοί τώρα παίξαν μεταξύ του 9 παίκτες που δεν είχαν ξαναπέξει ποτέ. Κοίταξε το πρώτο ημίχρονο. Ναι, δεν ήταν άσχημο. Έχει βάλει και τον Ολιβέιρα μέσα τον καινούριο και τον Ίγκαρσον εκεί. Προωθήθηκε στις φάσεις, έχασε κιόλας. Έπαιρνε τις κεφαλιές, ήταν πολύ καλός στα κόρνερ. Αυτός Ισλανδός. Δεν είναι αμφί. Και ο Ολιβέιρα έβγαλε κάτι πάσες, είχε έτσι μια άνεση στο παιχνίδι. Δεν ήταν άσχημο το πρώτο ημίχρονο. Και με το γήπεδο μεμπρεσμένο και με τέτοια. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε. Μην υπερπάντων ο αγών και ο αγών της Κυριακής νομίζω ότι. Τα πλακώνει όλα. Όλοι είναι. Τα κεφάλια μέσα και αναμένουν. Τα κεφάλια μέσα και αυτό. Ο καθένας αναμένει αυτό που θέλει. Τεράστια αγωνία και για τα αθλητικά τα ράδια της Θεσσαλονίκης. Όχι για συνολικά κατά ράδια, για εκπομπές τέλος πάντων των ραδιοφώνων που περιμένουν. Πώς και πώς είδα του ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να αναθερμανθεί το σκηνικό όσον αφορά τα τηλέφωνα, το έτσι, αυτή την πραγματικότητα που βγαίνει τουλάχιστον εδώ από την πόλη. Και να ξεπουλήσουν όλα. Ναι, διότι σε μια διαφορετική περίπτωση με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει και να πηγαίνει στους 9, που είναι 10 στην πραγματικότητα, θα είναι 10 βαθμοί, το πρωτάθλημα ουσιαστικά θα έχει καθαρίσει. Άντε να κάνεις μετά δουλίτσα, τι να βγαίνεις. Άλλο το λόγο επειδή έχει πάρει. Τι να πεις, τότε περιμένεις το Λευτέρι. Και κάνεις και την Κατερίνα. Το λόγο επειδή έχει πάρει τα μέτρα του, θα έχει εδώ τα F-16 τα εξοπλιστικά της Κατερίνας, θα έχει τα ταξίδια του Λευτέρη και τελείως. Η εκπομπή μας τα. Εμείς δεν θα μείνουμε πίσω. Εμείς δεν μένουμε ποτέ από επικαιρότητα και δεν. Τα γουδάκια, τα καινούργια σου, τα ποντάριστα και. Έτσι, τα πάντα, τα πάντα. Περάσουν δύο ώρες. Βέβαια, με τα όσα συνέβησαν στην χθεσινή ημέρα, περνάει σε δεύτερη μοίρα, νομίζω, η είδηση σοκ. Είδηση σοκ του Αλέξη Κούγια που λέει φεύγω. Τα παρατάω. Δεν ξέρει κανείς. Φεύγω από την άλλη, λέει, το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν ξέρω να βγάζω ανακοίνωση. Αυτό με την ανακοίνωση ήταν το περισσότερο που μας τύχησε. Λες, αν δεν το βάλει στη χηματική εταιρεία να πει over 2,5 ανακοινώσεις μέχρι την. Δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Την Κυριακή το βράδυ. Ναι, λέει, τα παρατάει εδώ. Σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε, πήρα την απόφαση οριστικά και αμετάκλητα να αποχωρήσω από την ΑΕΛ και από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Από αυτή τη στιγμή λέει δεν θα παρακολουθήσω ξανά αγώνα της ΑΕΛ, είτε εντός είτε εκτός έδρας, ούτε θα έρθω ξανά στη Λάρισα, λέει ο Κούγιας. Πάω να έρχομαι στο γήπεδο, κουράστηκα, περιμένω να βοηθήσετε κι εσείς να βρεθεί ο αντικαταστάτης μου. Πάω να είμαι η αιτία της κόντρας, γιατί υπάρχει μεγάλη κόντρα. Ο κόσμος, φαντάσου, ο κόσμος της Λάρισας δεν πηγαίνει στο γήπεδο, που ήταν από τους περισσότεροι βασικά στη Λάρισα. Μα δεις η Λάρισα φέτος τα εισιτήρια είναι... τελευταία. Έχει χίλια κάτι τόσο, ας πούμε. Οι Λάρισα στηρίζουν. Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα, η Λάρισα, όπου ο κόσμος της είναι και ο παδός της τοπικής ομάδας. Είναι ενάντια στον πρόεδρο. Όπως είναι ενάντια. Ξανθιώτης με τον Μανόπουλο χρόνια. Ναι, τι χρόνια. Γιατί υπάρχουν οπαδοί της Ξάνθης πλέον. Εντάξει, είναι υπερελάχιστοι. Είναι, ρε παιδί μου. Πρέπει να πάνε. Την είχαν την κόντρα με τον Μανόπουλο γιατί πήρε τον ΑΟ Ξάνθης και τον έκανε κόντα Ξάνθης και άλλαξε και τα. Ναι, άλλαξε και την επωνυμία της ομάδος, άλλαξε και τα σήματα και κάπου εκεί. Αλλά είδε, πήρε την Ξάνθη από τη Β' Εθνική και την έφτασε να παίζει μέχρι και Ευρώπη. Και... όπως και ο Αστέρας δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί η μεγάλη ομάδα της Τρίπολης είναι ο Πανθρακικός. Παναργιακός. Ναι, πάνω. Κοίταξε, διπλώσαμε το χάρτη τώρα και φέραμε Κομωτινή Τρίπολη μαζί. Καλό μας είναι στην Κυριακή, είπαμε. Έτσι, έτσι. Δικαιολογητικό. Έτσι, έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα αγόρια. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Τι σου είχα πει για το Χιμένετ? Τι είχες πει? Ότι θα έρθει στην ΑΕΚ. Έτσι, πρώτη εδώ κυρίες και κύριοι, το είχε πει ο Φωτιάδης. Φωτιάδη. Να τα λέμε και αυτά. Άμα ακούτε λόγο επειδή βγαίνουν καλημέρα, κλειδίσεις. Καλημέρα, ο φίλος μας ο Δεκιός. Σου είπα ότι θα γυρίσει. Το είπες. Πότε είχαμε πει μιλήσει. Του Δεκέμβριο δεν είχαμε μιλήσει. Το Δεκέμβριο τότε τα είχαμε πει, αλλά... δεν μας πίστευε κανένας εδώ. Τότε με ρήμα. Είχα πει θα γυρίσει, πότε είχαμε μιλήσει. Ναι, ναι. Αυτοί εδώ μας περνάνε ότι εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς θα ξέρουμε πρώτα από όλους. Σε παρακαλώ. Αφήνουμε να μιλήσουν όλοι. Έτσι, έτσι. Έχει απέσταση, ναι. Μπράβο, μπράβο, δικαιώθηκες. Πότε θα πάμε στην Ανίτα τώρα, εγώ σου είχα πει. Ναι. Άντε και εγώ ελεύθερο. Θα πάμε στην Ανίτα. Θα πάμε οι δυο μας. Θα πάρει τον Αφρό εσύ. Θα πάρω εγώ τον Κατημά και μετά θα πάει και ο Μπάτμαν. Να τον παντρέψουμε και τον Μπάτμαν. Κοίταξε, έχει τώρα όλοι τώρα επειδή είμαι. Λόγω επιδοχή. Όχι, όχι, έχω κάνει την γνωριμία εκεί πέρα. Και εγώ λέω να πάμε τετράδα εκεί πέρα. Άσε να υπάρχει. Εμείς σε φάμε τώρα τη δόξα. Τι τετράδα. Ψήστο, ψήστο, ψήστο. Όχι, δεν λέω, αλλά πάμε εκεί πέρα, ας πούμε, να βγω εγώ, γιατί λέει εσύ η καλή πτήση τώρα με την κάνει και πτήσεις για από το εξωτικό Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ναι. Με το πλάνο πας, δεν πας με τέλο όπως πήγα πέρα τότε σε εγώ το 2014. Ότι ίδρωσες εκεί, πού να πας στην Ανίδα. Έτσι. Ναι. Θα πάμε οι δυο μας και μετά θα πάει ο Μπάτμαν με το Λευτέρι. Προγνωστικό, γιατί τα προγνωστικά... Το λεπτό. Τι θα πω, εγώ μπορώ να πάρω τηλέφωνο για να πω ότι θέλω να στείλω κάποιο άτομο. Ναι. Αλλά θα μου ρωτήσω ο Θάνος, τι ανταποκριτή θέματα έχεις εσύ. Εγώ τι θέμα. Ναι. Ότι με Μπάμπι Μπατμανίδη δεν είδε χαρά όχι, κανείς. Όχι, Μπάμπις, Μπάμπις εσύ που θες να πάμε τέτοιο. Ναι, εγώ. Ναι, εσύ. Επειράζει ναι, να πάμε δυο μας. Φιλαράκι. Όχι, εγώ. Αλλά θα ρωτήσει ο Θάνος, τι θέμα έχεις να πεις. Θα το αποφασίσουμε, αν εδώ έχεις ιδέα. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Δεν ξέρω, εσύ πρέπει να το πεις. Τι θα το πάρουμε από τώρα πρέπει να το πούμε για να το πάρουμε στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι φίλος του Φωτιάδη, τελείωσε. Θα με βγουνε... Δεν θα μας διώξουν έτσι τώρα. Όχι, θέλω τα προγνωστικά της παρέας, θα τα δώσεις αύριο, θα δώσεις αύριο προφητεία για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σήμερα. Βέβαια. Αύριο. Είδες πως γίνονται οι μεγάλες εκπομπές για να αγωνιά. Έτσι, αύριο. Λοιπόν, τα προγνωστικά. Σου είπα τη βγήκε η προφητεία και είδες και μάτσε η Μαρία. Έτσι. Που μας είχε πει. Έτσι, έτσι. Χαιρετώ, καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Αύριο η προφητεία στο Φωτιάδη για το τι θα συμβεί στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είχαμε δώσει εδώ το 1-1 της ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή. Έτσι, για να μαθαίνετε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Οπα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Ωραία, τώρα είμαι καλά. Έτσι, χαιρόμαστε. Μισή Έλληνες και παραπάνω, εγώ πιστεύω ότι αυτόν τον καιρό είναι άρρωστη. Α, καλά, ναι, παίζει πολύ. Είναι η εποχή, εντάξει, μια χαρά. Εγώ το εμβόλιο το έκανα μια χαρά. Α, να τα. Λοιπόν, πάω να δω πει τώρα σε αυτό το μάτς, τώρα πάω Ολυμπιακός. Ένα μάτς χωρίς αύριο και όλα αυτά τα κουραφέξαλα θα πω. Ναι. Εντάξει. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, 40 πήρες ρε φίλε. Και άλλα θα πάρεις. 44.
όσα πήρε, δεν ξέρω πόσα πήρε. Δώσε λίγο βάση τώρα στην Ευρώπη, γιατί είναι στην Ευρώπη. Απέκλεισες τη Μίλαν, αυτή τη Μίλαν που απέκλεισες, και έχεις την ευκαιρία σου να περπατήσεις παραπάνω. Τι τώρα... Ναι, αλλά για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει να μείνει δύο χρόνια συνεχόμενα χωρίς πρωτάθλημα. Από κοκάλεως εκεί, όταν ξεκίνησε να κάνει τα σερή 95-96, πότε. Θα είναι πρωτόγνωρο το φετινό για τον Ολυμπιακό. Όχι, από τότε, ναι. Ρε φίλε μου Μπάμπη, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Δεν γίνεται συνέχεια να τα παίρνει ένα. Κι όμως έτσι γίνεται. Δεν γίνεται. Και στο πιο υποβαθμιμένο πρωτάθλημα να πας, κάτι γίνεται. Πάλι κάτι γίνεται, παίρνει και κάποιος άλλος. Εγώ αν ήμουν πάντως Ολυμπιακός, το λέω, δεν θα δει να βάσει αυτό το μάτς. Τα δυνατό μάτς αυτό που έχει στην Ευρώπη. Νομίζω εκεί πιο μεγάλη τέτοια θα έχει άμα... Έχει καλές πιθανότητες να προκριθεί στους 8 του θεσμού. Με την Δυναμό. Με τη Δυναμό, ναι. Για τον κύριο Κούγια. Λοιπόν, διάβασα κάτι εχθές. Και λέει ο άνθρωπος, πόσο γραφικός μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, και αυτόν τον έχουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον θαυμάζουμε. Και αυτόν και τον Μπέο και κάποιους τέλος πάντων. Λέει ότι οι παίκτες του Άρη είναι πληρωμένοι από τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, βγαίνεις και λες αυτό και μπορείς να τα αποδείξεις. Απόδειξέ το ρε φίλε. Μην πέτας νέα παπαριά και ψάχνει το άλλο να βρει από πού είναι. Ναι, εντάξει, μιλάει σαν αθλητικό ραδιόφωνο. Γιατί δεν καλάνε ρε φίλε μου Μπάμπη και τα αφήνουν και ορίτες στον αέρα. Και υπάρχει πάντα η αφιβολία στο φίλατρο. Και πάντα η αφιβολία και πάντα εκείνο και πάντα εδώ. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτούς έχουμε, αυτούς αξίζουμε. Έγινε φιλιά. Όντως δήλωσε, έκανε αυτή τη δήλωση ότι ο παίκτης του Άρη είναι πληρωμένη από τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά είπε, η Μελίνα Τανάγρη είπε. Εδώ λέει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και προσπαθεί ό,τι μπορεί. Μελίνα Τανάγρη τώρα θα βγουν εδώ, τι είναι. Τι είπες τώρα, ρε μεγάλε. Ποια είναι αυτή που έπαιξε. Καρθέως πυρετός. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα ρε Μπαμπίνο. Καλημέρα. Εντάξει, ο Κούλιας είναι πολύ γραφικός πολλές φορές. Αλλά εδώ έχει δίκιο. Ναι, εδώ έχει δίκιο. Δεν υπάρχει. Όχι, πρόσεξε. Μπαμπή, νομίζω το έχω πει κατά τον Οκτώβριο, το είχα πει αυτό που είπε τώρα ο κ. Κούλιας. Πασίγνωστος μάνατζερ που κάνει δουλειές στην Ελλάδα με αρκετές ομάδες. Είχε αναφέρει τουλάχιστον δύο ονόματα παικτών του Άρεως που είναι σταλμένοι και πληρωμένοι από τον Ολυμπιακό κανονικά. Είναι μερικά πράγματα, δεν βγαίνουν τυχαία. Και επειδή το είπε ο μάνατζερ δηλαδή, ξέρω εγώ, πώς το βλέπεις εσύ. Ένας μάνατζερ ο οποίος τι θα πει, κάνει δουλειές με συγκεκριμένη ομάδα. Ο καθένας είπαμε, εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ ο καθένας είσαι ό,τι δηλώσεις και ό,τι πεις. Αυτό ισχύει. Δηλαδή όλα, βγαίνω και εγώ που είμαι μάνατζερ υποτίθεται. Να σου φέρουν το αποδεικτικό. Φυσικά, όταν κατηγορείς κάποιον. Ο καθένας έχει το πιστήριο της αθωότητας μέχρι αποδειχθεί ότι είναι ένοχος. Τώρα από εκεί και πέρα βγαίνουμε στα ράδια και λέμε ό,τι θέλουμε. Και τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Δεν τα λέμε αυτά. Άστο αυτό μαζί σου. Τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, τα μισά και παραπάνω τελευταία 20 ετία, τα έχει πάρει με συγκεκριμένο τρόπο. Άστο αυτό. Σε αυτό συμφωνούμε. Μην αλλάζει συζήτηση. Αυτά τα είδαμε. Χρειάζεται να πρέπει να το αποδείξω αυτό έμπρακτα για να το καταλάβει. Όχι, το είδαμε. Όταν γινόταν τον πέναλτι, ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τι να μου αποδείξεις, το είδα και εγώ, το είδες και εσύ. Τελείωσε αυτό. Ναι, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι αποδείξεις θέλεις άλλο. Μήπως ο Κάρι δεν έχει παρεδώσει με. Δεν το ξέρουμε αυτά, δεν μπορεί. Ή ξέρω εγώ, λένε τώρα. Ο Ιβάν τα λεφτά του δεν είναι δικά του, λένε του Πούτιν. Άντε, λένε και αυτό το πράγμα. Απέδειξε εσύ το θετικό ή το αρνητικό. Γιατί μέχρι τα 65 που δεν τον ήξερε κανένας και τώρα είναι εκατομμύριο. Το παντός του Ολυμπιακού είναι ο Κάρι ρε φίλε όμως. Τι σημαίνει αυτό ρε, τώρα βάζει λεφτά και επειδή είναι ο παντός. Δηλαδή βρέθηκε αυτός κάπου, γιατί δεν κατάλαβα τώρα, ο Ιβάν είναι ο παντός του ΠΑΟΚ. Είναι ο παντός της Ροστόφ, ο Ιβάν είναι ο παντός του ΠΑΟΚ. Ή ο γιος του είναι ο παντός του ΠΑΟΚ. Πρόσεχε, γιατί με αυτή την κάλυψη που δίνεται στον Κάρι, τι θα κάνει βέρεια τη Θεσσαλονίκη. Ρε, δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τέλος, εμείς μιλάμε μέχρι τώρα. Γιατί μετά, μην γίνεσαι μελλοντολόγος.
Γιατί μετά θα λες, μας τα λέγανε, αλλά δεν ακούγαμε όπως τα λέγαμε κι άλλοι. Ρε, και τι να κάνεις τώρα, ο Άρης ήταν στην ανυποληψία, ήταν στα χωράφια, βρέθηκε κάποιος και από ό,τι είπε ο Χρήστος, εγώ δεν τα ξέρω και καλά. Τόσα λεφτά που έβαλε μέχρι τώρα ο Κάρη, δεν ξέρουμε. Τώρα εσύ λες αυτό, άλλος λέει το άλλο, δεν τα είχε βάλει ούτε Κοντομινάς. Ε, τι να κάνουμε τώρα, λέει, να τον πετάξουμε κι αυτόν. Πώς το βλέπεις εσύ, αν ήταν στην ομάδα σου. Δηλαδή είναι εύκολο να κατηγοράμε, αλλά πρέπει. Στην ομάδα μου, εγώ δεν θα δεχόμουν με τίποτα και ποτέ. Οπαδό του Ολυμπιακού. Τέλος. Τελεία και πάμε. Εντάξει. Καλά. Να μην πιάσουμε λίγο. Αλλά στο τελικό είπαμε υποστηρίζατε τον Ολυμπιακό στο Καφτατζόγλιο. Στο τελικό κυπέλλο με τον Άρη. Είμαστε και βραδινή εκπομπή τώρα να πρακάζει Νικόλας. Τηλέφωνο. Και θα άρχισε τέτοια. Πριν κλείσουμε να πούμε Σαββατοκύριακο είναι το All Star εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα το Σάββατο θα παίξουν και επίλεκτοι δύο ομάδες για δύο δεκάλεπτα. Λεπτά, παιδιά με αμαξίδιο. Με αμαξίδιο, όποιος... στα οποία παίζεις και εσύ διαιτητής γραμματεία. Ναι, τι κάνεις, ναι. Όποιος δεν έχει τι να κάνει, το Σάββατο είναι και χωρίς εισιτήριο. Όχι ότι είναι πολύ της Κυριακής. Αν δεν έχουν τι να κάνουν, καλό είναι να πάρουν τα παιδάκια. Βεβαίως. Να πάρουν εκεί, να πάρουν δύναμη, γιατί κατηγορώ. Δηλαδή... Θα έχει όμως και άλλα, νομίζω το Σάββατο δεν θα είναι μόνο το. Θα έχει τα καρφώματα, θα έχει τα τρίποτα και όλα αυτά. Όχι, άλλο θέλω να πω. Τη δύναμη ψυχής που έχουν αυτά τα παιδιά. Άρα το συζητάμε. Και όταν κοιτάς, σταματάς να τα βάζεις με τον εαυτό σου και λες την βλάκα είμαι που δικαιώ. Που κατηγοράω, πω δεν περνάμε καλά και τώρα και τα άλλα. Όχι, είσαι βλάκας για να το λες αυτό. Εντάξει. Ναι, και άμα δεις τα παιδιά τα οποία πάνω στο αμαξίδιο παίζουν μπάσκετ και είναι καρφωμένα πάνω στο αμαξίδιο. Απολαμβάνω και τη ζωή και γουστάρω και αυτό που κάνω. Και μάλιστα τι είναι το πολύ καλό, όταν ανατρέπτει το αμαξίδιο, δεν το κάνουν ας πούμε από εγωισμό. Έχουν τη δυνατότητα και σηκώνονται μόνοι τους. Είναι δεμένοι, δεν φεύγουν από το αμαξίδιο, αλλά με τις ρόδες ας πούμε επανέρχονται και συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Είναι κανονικό παιχνίδι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Νίκο που ήρθε σήμερα και με συντρόφισε εδώ στο λόγο. Επειδή θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή Τσάρο, συντροφιά μέχρι και τις 10. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάω. Τσάω.